Κάτι Καρίδης για τον Γαβρίλ. Ο Παύλοβιτς τώρα. Κάθε την παλιά, όχι πετυχημένη, όμως δεν πέρασε. Παύλοβιτς, ο οποίος όταν ήταν στην Εθνική Νέων ήταν από τα μεγάλα ονόματα του Ιουγκοσλαβικού ποδοσφαίρου τότε. Μάλιστα ήταν αρχηγός της Εθνικής Ομάδας Νέων όταν αυτή κατέκτησε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στην Αργεντινή. Συμπαίκτες του τότε, Προσινέσκι, ο Μπόμπαν, σημερινός άσος της Μίλαν. Προσινέσκι, ο οποίος λίγα χρόνια πριν είχε σηκώσει μαζί με την παρέα του Σαββίσεβιτς τότε το κύπελο πρωταθλητριών. Παύλοβιτς, ο οποίος ήρθε από την, μετά από μια μεγάλη καριέρα στην Ζελέζνιτσαρ, 7χρονη, και καλείται φέτος με την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρόσωπό του Ντούσαν Μιτόσεβιτς να αποδείξει ότι όντως η δήλωση που έκανε ότι δεν είμαι παίκτης β' εθνικής αλλά α, μπορεί να γίνει και πράξη. Πλάγια για τον Ηρακλή. Στολτίδης, η προσπάθειά του, τι κέρδισε, φάουλ ή κόρνερ. Κόρνερ. Όχι, out. Ζητώ συγγνώμη. Από τα πόδια του Στολτίδη βγήκε η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Νένοφ. Μπαλιά για τον Πραματάροφ. Έκοψε ο Ξενίδης. Κορόλης δοκίμασε το πόδι του. Το σούτ ήταν καλό, η μπάλα όμως out. Σούτ που κάνουν συχνά πυκνά σήμερα οι παίκτες του Ηρακλή. Κανένα από αυτά μέχρι στιγμής δεν βρήκε το στόχο. Καλύτερο από όλα ένα σούτ Στολτίδη. Καλύτερη και μέχρι στιγμής ευκαιρία του Ηρακλή, που έδιωξε σε κόρνερ ο Βούλγαρος θερματοφύλακας ο Ιβάνοφ. Ο Γιόντσιφ. Ο Τσόποφ προσπάθησε να περάσει για τον Νίκολοφ. Ο Καλιγάς όμως φαίνεται να ελέγχει. Θέλησε να πετάξει την παλιά και βρήκε αυτό που ήθελε. Βρήκε τον Αβραμίδη. Ο Γαβρίλ με το κεφάλι γύρισε πίσω ο Νένοφ στον Ιβάνοφ. Πάντως μέχρι στιγμής από τους παίχτες από τους οποίους περίμεναν τους Αμιτόσεβιτς να βγάλει κάποια συμπεράσματα δεν υπάρχει κάτι το εντυπωσιακό. Υπάρχουν κάποιες θετικές εντυπώσεις. Σέντρα τώρα από τον Αβραμίδη, ο Πάντελης διεκδικεί την μπάλα, τελικά από τα κεφάλια των Βουλγάρων έφτασε η μπάλα στο Στολτίδη, αυτός στον Παύλοβιτς. Και τώρα ο Αβραμίδης για τον Γαβρίλ. Γαβρίλ κρατάει την μπάλα. Τη χάνει, επιμένει όμως ο Αβραμίδης και αυτός χωρίς αποτέλεσμα. Ανταμιάν. Στολτίδης έκοψε γρήγορα. Βακαλόπουλος για τον Ξενίδη. Στολτίδης άλλαξε παιχνίδι για τον Αβραμίδη. Σέντρα από τον Αβραμίδη, ήταν καλή, θέλησε να μπει στη φάση ο Κλήμος, το σούτ από τον Γαβρίλ. Χωρίς αποτέλεσμα όλα αυτά και οι προϋποθέσεις αντεπίθεση τώρα για τους Βούλγαρους. Ο Ανταμιάν, σίγουρα ο καλύτερος Βούλγαρος, ο παίκτης Βουλγάρων, βρήκε το χώρο που έψαχνε ο Νικολόφ, έκανε και το σούτ, η μπάλα πέρασε out. Καλή στιγμή για τους Βούλγαρους, ξανά εδώ η φάση, το σούτ από τον Νικολόφ. Στα 37 λεπτά παιχνιδιού όλα αυτά, η μπάλα πέρασε out. Είχε προηγηθεί βεβαίως η πολύ καλή πάσα από τον Ανταμιάν. Ξανά εδώ από άλλη οπτική γωνία η φάση που μας ξύπνησε λιγάκι πριν από ένα λεπτό. Παύλοβιτς.
Προτίμησε την ατομική προσπάθεια, τώρα η παλιά, παλιά όχι καλή όμως για τον Κατικαρίδη. Να εδώ ο Γιόντσεφ που είναι έτοιμος. Βγήκε μάλλον από το παιχνίδι να δεχτεί τις πρώτες βοήθειες από το ιατρικό team της ομάδας του. Βλέπετε εδώ τον νεαρό Βούλγαρο. Ο Γιόντσεφ που αν προλάβαμε να δούμε καλά πρέπει να τραυματίστηκε στην προηγούμενη φάση όταν ο Κλήμος προσπάθησε να αντεκδικήσει την κεφαλιά. Πήδηξε πολύ ψηλά. Έπεσε άσχημα ο Βούλγαρος. Έχει όμως κάποιο πρόβλημα. Είναι έτοιμος να ξαναμπεί στο παιχνίδι. Ανταμιάν. Ανταμιάν που έδωσε στον Τσόποφ. Ο Τσόποφ η προσπάθεια ανάμεσα σε τρεις και ανώλευκους. Και τώρα για τον Γιόντσεφ. Προσπάθεια από τον Γιόντσεφ. Πέτκοφ. Ανταμιάν. Μπαλιά για τον Πέτκοφ. Το δεκάρι των Βουλγάρων έκανε τη σέντρα. Δεν πρόλαβε ο Νικολόφ. Πολύ καλός ο συνδυασμός των παιχτών της Σπάρτακ Πλόβντιβ που τους έφερε κοντά στον γκολ. Μπαλιά όμως από τον Πέτκοφ. Δείτε ξανά εδώ τη φάση. Με τη μία το βουλγαρικό δεκάρι. Πολύ καλή έμπνευση. Αλλά τελευταία στιγμή δεν πρόλαβε ο Νικολόφ να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Καλλιγά. Το 0-0 έτσι παρέμεινε ενώ σημαδεύουμε το 38 λεπτό. Δείτε ξανά εσείς. Εντυπωσιακό το πλάνο. Πού τραυματίστηκε ο Γιόντσεφ στην διεκδίκηση της μπάλας με τον Κλήμο. Βακαλόπουλος. Ξενίδης. Μπαλιά του Ξενίδη για ποιον. Ένα καλό δώρο για τον Ιβάνοφ. Πέτκοφ. Ανταμιάν. Ο Γιόντσεφ μια παλιά και αυτή απρόσεκτη. Καλλιγάς χωρίς πρόβλημα. Να εδώ στο πρώτο πλάνο ο Τσόποφ. Οι Βούλγαροι οι οποίοι ήρθαν χθες στη Θεσσαλονίκη δεν συνδύασαν το τερπνόν μετά το ωφελί μου. Ίσως αν κατέβαιναν μια-δυο μέρες νωρίτερα να πρόλαβαν να κάναν και κάναν μπανάκι. Ήρθανε... Μύθηκαν χθες το βράδυ την ώρα του σημερινού παιχνιδιού, στις 7 δηλαδή. Και να τη σήμερα στο γήπεδο. Να τώρα η προσπάθεια από τον Πραματάροφ. Πρόλαβε, έβαλε το πόδι του εκεί ο Κόρολ. Και σταμάτησε την επέλαση του Βούλγαρου. Κατικαρίδης. Για τον Γαβρίλ. Κορόλης για τον Κατικαρίδη. Και από εκεί Ξενίδης. Παύλοβιτς η παλιά για τον Πάντελιτς. Πάντελιτς ο οποίος ήρθε από την Ακαδημία των νεαρών παιχτών του Ερυθρού Αστέρα. Από εκεί ήρθε στην Ελλάδα. Η σέντρα τώρα που βγήκε από τον Αβραμίδη ήταν καλή. Δεν υπήρχε όμως κάποιος εκεί να ολοκληρώσει τη φάση. Ο Πέτκοφ πρέπει να βγει την μπάλα, ναι. Έγκυρη υπόδειξη από τον Μπέλα Κίσνα εδώ. Ο 27χρονος Γιώργη Πέτκοφ. Κατικαρίδης, η προσπάθεια δεν πέρασε. Έκοψε και πάλι η βουλγαρική άμυνα. Πραματάροφ. Για τον Νικολόφ και τώρα ο Γιόντσεφ, Γιόνκο Γιόντσεφ. Άφησε στον Ανταμιάν, τον κυνηγάει ο Παύλοβιτς. Ο Αρμένιος έχει καλό πάτημα, καλό κράτημα της μπάλας. Τσόποφ. Μπαλιά απρόσεκτη. Τρία λεπτά για τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Πάντα στο 0 οι δύο ομάδες. Ο Παύλοβιτς έκανε την παλιά για τον Πάντελιτς. Και αυτή τη φορά δεν μπόρεσαν να συνεργαστούν οι δύο συμπατριώτες.
Η αλήθεια είναι πάντως δεν πρέπει να περιμένουμε και πολλά από το σημερινό παιχνίδι. Είναι μόλις το δεύτερο για τον Ηρακλή μέσα στο καλοκαίρι από τότε που τελείωσε το πρωτάθλημα και μόλις το πρώτο για κάποιους από τους παίκτες που παίζουν σήμερα, όπως για τον Παύλοβιτς, για τον Πάντελιτς. Προσπάθεια των παίκτων του Ηρακλή και αυτή η ημιτελής. Ο Πέτκοφ έκοψε. Απόκρουσε όπως πέστηλε την μπάλα κατευθείαν πάλο. Στο Στολτίδη. Γαβρίλ. Κορόλης για τον Βακαλόπουλο. Υπάρχει μια συνεχής αναλλαγή παιχνιδιού από τα δεξιά στα αριστερά για τον Ηρακλή. Δεν υπάρχουν όμως οι κάθετες μπαλιές, οι σωστές κάθετες μπαλιές, γιατί αρκετές φορές έχουν προσπαθήσει να παίξουν με κάθετες μπαλιές παίξεις του Ηρακλή. Είναι όμως εμφανής η απουσία ενός κουμανταδόρου στο χώρο του κέντρου. Βακαλόπουλος με το κεφάλι για τον Αβραμίδη. Έκοψε γρήγορα, βγήκε πάνω στη φάση ο Ντάμου. Κόρνερ μόλις το δεύτερο για τον Ηρακλή στο πρώτο ημίχρονο, το κέρδισε ο Κόρολ. Κόρνερ το οποίο οδεύει να το εκτελέσει ο Κατικαρίδης. Κατικαρίδης, 20 μόλις χρόνων. Καλά εκτελεσμένο, πάνω στη φάση προσπάθησε να πιάσει κεφαλιά ο Κλήμος, μπήκε και ο Πάντελιτς. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε και να τώρα η αντεπίθεση βγήκε γρήγορα πάνω στην μπάλα ο Στολτίδης, παραπάτησε όμως. Παρ' όλα αυτά οι Βούλγαροι δεν εκμεταλλεύτηκαν το λάθος των παιχτών του Ηρακλή. Ο Κόρολ για τον Παύλοβιτς. Παύλοβιτς για τον Γαβρίλ. Και από εκεί ξανά Παύλοβιτς. Τι δε είδε τράβηγμα ο Μαγιάρος, ο Γκέζαρκης και επιθετικό φάουλ του Πάντελιτς πάνω στον Τσόποφ, τον προσωπικό του φρουρό από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Λόφκοφ για τον Τσόποφ. Οι μεν δεν πιέζουν, οι δε δεν έχουν όρεξη να παίξουν λίγο ποδόσφαιρο. Το αποτέλεσμα είναι ίδιο. Ένα χαμηλών τόνων 45 λεπτό σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Προσπάθεια τώρα από τον Γιόντσεφ, έδωσε στον Ντάμοφ, από εκεί Γιόντσεφ. Προσπάθεια για αλλαγή του παιχνίου, Νικολόφ όμως έπεσε πάνω στο διαιτητή και δεν προλάβει την μπάλα. Ήρθε ο Κορόλης να πάρει την μπάλα, τη δώσει στον Παύλοβιτς. Και από τον Παύλοβιτς πάλι στον Κορόλη. Κορόλης Παύλοβιτς συνδυάζονται, όμορφα όλα αυτά μέχρι εδώ. Ένα. Αυτό έγινε σε όλο το πρώτο ημίχρονο, αυτό έγινε και τώρα. Στην τελική προσπάθεια, στην τελική πάσα, πάντα κάτι χαλάει. Στο έδαφος βρίσκεται ένας παίκτης της Σπάρτακ Πλόβτιβ και αν κρίνουμε από τη συμπάθεια που του δείχνει ο Πάντελιτς, ίσως να είναι ο Τσόποφ, μια και Πάντελιτς και Τσόποφ αρκετές φορές έτσι διαπληκτίστηκαν πάνω στις φάσεις στο πρώτο ημίχρονο. Θα έχει όμως όλη την ευκαιρία ο Τσόποφ να γίνει καλά, μια και τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, έτσι χωρίς να το καταλάβει κανείς εδώ στο Καθατζόγλιο. Ηρακλής Σπάρτακ Πλόβτιβ 0-0. Επιστροφή στο Φάληρο και βεβαίως 10 περίπου λεπτά και πάλι μαζί για την περιγραφή του δεύτερου ημίχρονου. Το καλοκαίρι ζεσταίνεται. Το καλοκαίρι κολυμπάει. Το καλοκαίρι ταξιδεύει. Το καλοκαίρι οι ανάγκες για αίμα είναι μεγαλύτερες. Πριν φύγετε για διακοπές, δώστε 10 λεπτά από το χρόνο σας. Δώστε αίμα. Αιμοδοσία. Δεν δίνεις το αίμα σου. Δίνεις 10 λεπτά από το χρόνο σου.
Μετά από μακροχρόνιες επιστημονικές μελέτες στα εξειδικευμένα εργαστήρια, η πρωτοπόρα Slim International παρουσιάζει. Από τα φύκια της θάλασσας, χωρίς χημικά συστατικά, χωρίς παρενέργειες. Με την έγκριση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Επικουρικά χάπια αδυνατίσματος Slim τα συνιστούν οι γιατροί για υγιεινό αδυνάτισμα. Και είναι 100% σίγουρο ότι θα αδυνατήσετε. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν μια κρέμα σύσφυξης αξίας 18.000 δραχμών για να μην χαλαρώσετε αδυνατίζοντας. Πληροφορίες Αθήνα 32-39-801, Θεσσαλονίκη 24-39-63 και σε επιλεγμένα φαρμακεία. The Essential Beethoven. Τα σημαντικότερα έργα του μεγάλου συνθέτη. The Essential Beethoven. Μια επιλογή από τις ωραιότερες δημιουργίες του γίγαντα της κλασικής μουσικής. The Essential Beethoven. Κυκλοφορεί σε διπλό CD από τον Sky και την Polygram. Μέρι, τι στάση είναι αυτή, απολύεσαι. Και κύριε Δευτεντά, δεν φταίει η Μέρι. Υποφέρει γιατί δεν φορά το βιομαγνητικό μας ζωκαλτσό Slim που φοράω κι εγώ. Κάνει κυκλομασάς, εξαφανίζει την κυταρίτιδα, ξεπρίζει και ξεκουράζει τα πονεμένα πόδια. Καλά, πες να το φορέσει κι αυτή. Αυτό το κάτσο θα σε σώσει. Άννα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Με έσωσες για το βιομαγνητικό μας ζωκαλτσό Slim, εξαφανίζει την κυταρίτιδα. Τα πόδια μου δεν πονάνε, δεν πρίζονται πια. Και στην κυριολεξία το φοράω, περπατάω και πετάω. Αγοράζοντας δύο καλσόν, δώρο μια κρέμα ανόρθωσης και σύσφυξης τύθους αξίας 18.000 δραχμών. Αθήνα, 32-47-012 ως 18, Θεσσαλονίκη, 24-39-63. Τώρα και στο Μινιόν. Mitsubishi, τα διαμάντια του κλιματισμού. Με τη χορηγία των κλιματιστικών Mitsubishi. Mitsubishi, τα διαμάντια του κλιματισμού. Νίκος Σταυρίδης. Γιάννης Γκιονάκης. Οι γυναίκες τους αναστατών. Πώς να αντισταθούν σε ένα τέτοιο κορμί? Μόνο ένα ταξίδι στο Παρίσι μπορεί να τους σώσει. Μακριά από τις γυναίκες τους. Μακριά από τα ατυχήματα και τις κοινές ζηλοτυπίες. 10 μέρες στο Παρίσι. Απόψε στις 10, φυσικά στον Sky. Νίκος Γαλανός. Θάνος Λιβαδίτης. Η οργή των θεών. Έγκλημα και τιμωρία. Αποκλείεται να έρθει στο σημείο να γίνει αρχαιοκάπηλος. Κρυμμένη αλήθεια. Ανεξυπνία στη φόνη. Στάχτες τα όνειρα. Του το είπες? Θα το μάθει ο πατέρας σου. Σκυλαφέγγε! Ποιος φλερτάρει με το θάνατο? Αν μπήκες αυτή τη δουλειά, ξέρεις πολύ καλά τους κινδύνους που έχουμε. Ποιος πέφτει στις φλόγες? Μοίρα του ή καταδίωξη? Παγίδα του, το απέραντο γαλάζιο. Μόνο που ξέρω είναι πως κατηγορούμε άδικα. Η οργή των θεών. Σε επανάληψη. Η σειρά του Κώστα Λιχναρά. Κάθε μέρα στις 12 και 4 το μεσημέρι. Φυσικά στο Sky. Ελένη, τι έχει η εκπομπή μας? Λεβέντικο, λεβέντικο και άρπακο, λικό, λικό. Πάμε! Πάρτι! Πάρτι! Καζινό, πατάτουρλιχτ. Το γεγονός της εβδομάδας είναι... Η Ματίνα ήταν αυτή που τα έκανε όλα στην πισίνα. Έμε σιγουριά! Βρε τράβα του το αυτί! Βρε τράβα του το αυτί! Πω, ξεχώρισε και το... Μην το χάσατε! Γιάννης Γκιονάκης, Βασίλης Αυλονίτης, Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Σωτήρης Μουστάκας, ο Πεθερόπληκτος. Αυτός είναι ασκούμενος δικηγόρος και εκείνη δικηγόρος του διαβόλου. Ξεσπάει στη δουλειά του. Απολύεται και τρελαίνεται. Κάνει τον πόνο του τραγούδι και γίνεται διάσημος. Ο Πεθερόπληκτος. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Φυσικά στο Sky. Εξ αφορμής μιας πεθεράς που
που του βγάλε το λάδι. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, ο Κώστας Χαρδαβέλας στην τηλεόραση του Sky. Ρεπορτάζ στην Όμιχλη. Ρεπορτάζ σε όλη την Ελλάδα για να εντοπιστούν αυτοί που εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από τις οικογένειές τους. Ρεπορτάζ στην Όμιχλη, σε επανάληψη. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, φυσικά στον Sky. Γλυκός θάνατος. Ποιος φοβάται αυτό τον άντρα? Πίσω από την επιτυχία, ο παραλογισμός. Η δολοφονία της γυναίκας του. Θύμα ή θήτης. Τα παιχνίδια της ψυχής, του μυαλού. Παρασύρεται. Χάνει τον έλεγχο. Δεν έχει όρια. Ο θάνατος είναι γλυκός για τη γυναίκα του. Ποιο είναι το επόμενο θύμα? Κλείστε μια θέση στην προβολή. Ο γλυκός θάνατος ξεκινά την Τρίτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Φυσικά στον Sky. Στη Φάρμα των Ανθρώπων, με το Θανάση Λάλα. Στη Φάρμα των Ανθρώπων, σε επανάληψη. Κάθε Τρίτη, στις 11.30 το βράδυ. Μήπως υπάρχει καμιά θεσούλα για μένα? Σε παρακαλώ, άστη θεσούλα. Τον ακούτε? Νομίζω ότι όλοι οι άντρες σε μένα θα ρηχτούν. Έλλη Φωτίου. Στέφανος Λινέος. Μιας πεντάρας νιάτα. Αυτός είναι βλαμμένος. Ο Στέφανος Λινέος θέλει τη γυναίκα του στο σπίτι. Τι εννοείς, πάνια δουλέψεις, ε? Καλά, Γιώργο μου, δεν θέλεις. Δεν θέλω. Η Έλλη Φωτίου συμφωνεί, αρκεί να υπάρχει σπίτι. Ελλείψη χρημάτων, βρίσκει δουλειά στο γραφείο του άντρα της και κινδυνεύει καθημερινά και από τον ερωτήλο διευθυντή και από τον οργισμένο σύζυγο. Τώρα ή για φόνο πάμε ή για 2.500. Εκεί είναι τα σώμα και τα γόμενα. Μιας πεντάρας νιάτα. Με την Έλλη Φωτίου και τον Στέφανο Λινέο. Την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Φυσικά στον Sky. Μια προσφορά από τη νέα οδοντόβουρτσα Dentrust. Dentrust. Η προστασία των ποδιών από όλες τις πλευρές. Η άλωση, το κλειδί για τη λύτρωση, ο πατέρας της. Η αλλαγή έγινε. Τώρα μια γυναίκα διαβολική, επικίνδυνη. Μια γυναίκα που θέλει να κυριαρχήσει. Πρώτο θύμα, ο πατέρας της. Η άλωση, την Πέμπτη, στις 10 και 4 το βράδυ, φυσικά στον Sky. Ναι. Κύριε Συγκύρη, καλησπέρα σας. Η πρώτη σύνδεση για το δεύτερο ημίχρονο. Βλέπετε κι εσείς, οι αναπληρωματικοί των δύο ομάδων έχουν βγει στον αγωνιστικό χώρο. Στον πάγκο του Ηρακλή, τυπικά δηλωμένος στο φύλλο αγώνος, είναι ο Γιώργος Μωρατίδης. Οι επιλογές που έχει ο Ντούσαν Μητόσεβιτς είναι τρεις εραστέχνες, ο Μπασιαρίδης, ο Θεολόγου και ο Φώτης Παπαδόπουλος. Και ο Δημήτρης Θόδης. Δείτε μερικά από τα highlights, από τις καλές στιγμές του πρώτου ημιχρόνου. Το σούτ από τον Στολτίδη έδιωξε με τις γροθιές ο Ιβάνοφ. Η αξιόλογη, η καλύτερη ίσως στιγμή του Ηρακλή στο πρώτο ημιχρόνο. Ο Ηρακλής, ο οποίος δεν έδειξε ότι θα μπορούσε ο Ντούσαν Μητόσεβιτς να περιμένει να βγάλει τα συμπεράσματα που ήθελε να βγάλει από τους παίχτες στο πρώτο ημίχρονο, από τους παίχτες που ήθελε να δει. Υπήρχε μια κινητικότητα, υπήρχε μια υπεροχή, φλίαρη όμως, έλειπε η προσπάθεια στην τελική πάσα. Δείτε και μια άποψη από τις κερκίδες. Βεβαίως δεν υπάρχει αρκετός κόσμος.
διευθυντείτε εδώ μία ακόμη από τις φάσεις του πρώτου ημιχρόνου ήταν η προσπάθεια του Κλίμου να πιάσει μια κεφαλιά. Μια φάση που προκάλεσε τον τραυματισμό του Γιόντσεφ, ο οποίος τελικά δεν είχε κανένα πρόβλημα. Συνέχισε μετά από την παροχή των πρώτων βοηθειών το παιχνίδι. Ο Ρακλής, λέγαμε και πριν, ότι είχε την υπεροχή. Είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, έλειπε όμως η προσοχή στην τελική προσπάθεια. Προσοχή η οποία ήταν άμεση συνάρτηση της έλλειψης ενός καλού κουμανταδόρου στον χώρο του κέντρου. Εδώ μια άποψη από τον βουλγαρικό πάγκο. Και εδώ είδατε για λίγο τον Βασίλη Αντωνιάδη, έναν από τους συνεργάτες του Ντούσαν Μητόσεβιτς, το βοηθό του Ντούσαν Μητόσεβιτς, ο οποίος μαζί με τον Μανώλη Γιωβανόπουλο συνιστούν το τρίο της τεχνικής ηγεσίας του Ηρακλή. Μία από τις φάσεις επίσης του πρώτου μηχρόνου, ο Νικολόφ, ο οποίος είχε περάσει με όμορφη προσπάθεια τον Στολτίδη, έκανε το σουτ, ο Καλλιγάς απογειώθηκε, δεν χρειάστηκε όμως να επέμβει. Η μπάλα πέρασε out. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να κάνουν τίποτα περισσότερο στο πρώτο μήχρονο από το να προσπαθούν να καταστρέψουν τις επιθέσεις των αντιπάλων τους, παίζοντας ένα αντιποδόσφαιρο το οποίο δεν βοήθησε βεβαίως στην παροχή και παραγωγή θεάματος. Από την άλλη πλευρά όμως οι Βούλγαροι ήταν και αυτοί που θα μπορούσαν να φτάσουν κάλλιστα στην επιτυχία ενός γκολ. Να εδώ ο Νίκος Ακελαρίδης στις κερκίδες μαζί με την αραβωνιαστικιά του. Παρακολουθεί και αυτό στο παιχνίδι. Σιγά σιγά οι παίχτες του Ηρακλή αρχίζουν να επιστρέφουν από τις διακοπές. Μια και όπως είπαμε και στην περιγραφή, σε ένα κομμάτι της περιγραφής, στο πρώτο ημίχρονο, η πρώτη επίσημη του Ηρακλή για την επόμενη σεζόν έχει οριστεί για μεθαύριο την Τρίτη στο Καφτατζόγλιο. Ο Ηρακλής, ο οποίος θα παραμείνει μέχρι την Παρασκευή εδώ. Παρασκευή θα αναχωρήσει για τη Γερμανία, θα παίξει με την Άιντραχτ Φραγκφούρτης για το τέταρτο και από εκεί κατευθείαν, χωρίς να επιστρέψει ξανά στην Ελλάδα, θα πάει στο Crystal Palace για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σε λίγο θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Μικρή διακοπή για μια διαφημιστική σφήνα στο Φάληρο και πάλι μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Η μνημειώδη σειρά Χρυσή Δισκοθήκη 60-90 συνεχίζεται. Σ' αυτή τη γειτονιά. Χρυσή Δισκοθήκη 1974. Η ζωή μου. Τα χρυσά τραγούδια της χρονιάς ορόσημο. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Χρυσή Δισκοθήκη 74. Μιλώ για τα παιδιά. Η αφετηρία μιας νέας εποχής. Χρυσή Δισκοθήκη 1974. Γιατί η ιστορία γράφεται και με τραγούδι. Εμμανουέλα, το σύμβολο του σεξ. Ωραία πόδια, τον ήρω κάθε γυναίκας. Ο δρόμος της επιτυχίας για κάθε ηθοποιό. Μα σας ο καλσόν Slim. Σας δίνουν τα πόδια των ονείρων σας. Τα πόδια μιας ηθοποιού. Μασαζοκαλσόν Slim. Αισθησιακά δικά σας από την Slim International. Βιομαγνητικό μασαζοκαλσόν Slim. Αδυνατίζει γοφούς και πόδια. Εξαφανίζει την κυταρίτιδα. Καταπολεμά κυρσούς, φλεβίτιδα και ξεκουράζει. 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 Χρησιμοποιήστε το. Θα ξεκουραστείτε και θα τη θυμηθείτε. Αγοράζοντας δύο καλσόν, δώρο μια κρέμα ανόρθωσης και σύσφυξη στήθους αξίας 18.000 δραχμών. Αθήνα, 32-47-012-18, Θεσσαλονίκη, 24-39-63. Τώρα και στο Μινιόν. Χαριτωμένη, τρυφερή και δροσερή δεύτερη καλησπέρα. Προλάβατε, φαντάζομαι, να δείτε κι εσείς τον ευτυχισμένο χαζομπαμπά Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος κατέβηκε στα αποδυτήρια στο Καφτατζόγλιο. Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος έβαλε ακόμη μια αγάπη στη ζωή του, αυτή την νεογέννητη κορούλα του. Υπάρχει και το ποδόσφαιρο. Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο οποίος συνεχίζει, άλλωστε όλοι οι βασικοί του Ηρακλή συνεχίζουν τις διακοπές. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε στο Καφτατζόγλιο με το σκορ βεβαίως να παραμένει στο 0-0, σκορ πρώτου ημιχρόνου. Ο Κατικαρίδης για τον Βακαλόπουλο και ο Βακαλόπουλος
στον Θόδη, ο οποίος με το νούμερο 14 είναι μία από τις αλλαγές που έκανε ο Μητόσεβιτς στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Βουλγαροί δεν φαίνονται να έχουν κάνει κάποια αλλαγή. Συνεχίζουμε την ενδεκάδα του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ντούσαν Μητόσεβιτς έκανε δύο αλλαγές. Με το νούμερο 14, όπως σας είπαμε, πέρασε ο Δημήτρης Θόδης, και με το νούμερο 13, ο συνονόματος του Πασχιαρίδης. Πασχιαρίδης, ο οποίος μαζί με τον Θεολόγου, τον Φώτη Παπαδόπουλο και τον Αβραμίδη, είναι η τετράδα ερασιτεχνών που διάλεξε ο Ντούσαν Μητόσεβιτς. Να δούμε τώρα την προσπάθεια του Κορόλη. Η παλιά, η κεφαλιά από τον Παύλοβιτς. Χωρίς συνέχεια η φάση. Τετράδα των ερασιτεχνών που ήρθε σήμερα να παίξει στο παιχνίδι. Αγωνίστηκε την Τετάρτη, σαφώς θα πρέπει να είναι κουρασμένη. Αγωνίστηκε την Τετάρτη στον αγώνα εναντίον του Παναθηναϊκού για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος στους ερασιτέχνες. Παναθηναϊκός που κέρδισε με 2-1 τον Ηρακλή. Παλιά τώρα για τον Νικολόφ. Βγήκε γρήγορα ο Καλλιγάς. Η παλιά πολύ καλή από τον Πραματάροφ για τον Νικολόφ. Επικίνδυνη, θα μπορούσε να δημιουργήσει, να φέρει τον κόλο. Καλλιγάς όμως παρακολουθούσε τη φάση. Βγήκε πολύ γρήγορα ξανά. Εδώ δείτε ο Πραματάροφ για τον Νικολόφ. Ο Καλλιγάς με χέρια και με πόδια εκεί. Την προσπάθεια τώρα από τον Κορόλη που δεν πέρασε. Οι Βούλγαροι, οι οποίοι μπήκαν ορεξάτη, ας το ελπίσουμε. Γιατί ο Ηρακλής μπορεί να μην είχε την απόδοση στο πρώτο ημίχρονο, είχε όμως τουλάχιστον την όρεξη για καλό ποδόσφαιρο. Οι Βούλγαροι με το αντιποδόσφαιρό τους κράτησαν σε χαμηλούς τόνους τα πράγματα στο πρώτο ημίχρονο. Προσπάθεια από τον Κατικαρίδη, κόβει ο Γιόντσεφ. Παλιά τώρα για τον Ανταμιάν. Προσπάθεια από τον Ανταμιάν, έκοψε Κατικαρίδης. Έδωσε στον Γαβρίλ. Και τώρα ο Κορόλης για τον Γαβρίλ πάλι. Προσπάθεια που δεν πέρασε. Έκοψε η βουλγαρική άμυνα προς το παρόν. Όμως ο Ηρακλής θέλει να συνεχίσει την πολιορκία. Προσπάθεια τώρα από τον Ξενίδη. Ο Ηρακλής που κέρδισε ένα φάουλ. Την προσπάθεια αυτή από τον Στολτίδη, ο οποίος είναι και ο εκτελεστής. Έδωσε το Βακαλόπουλο, δοκιμάζει το σουτ. Πάνω στη φάση μπήκε ο Γαβρίλ. Η βουλγαρική άμυνα όμως θα κόψει, τώρα τρέχει. Κάνει και την παλιά, ο Καλλιγάς πάλι έξω από την μεγάλη του περιοχή. Κάτι που έκανε μια φορά και στο πρώτο ημίχρονο. Ίσως ακόμη, ποιος ξέρει, τερματοφύλακες στον Ηράκλειο να μην έχουν συνηθίσει να βλέπουν την πλάτη του Καρτάδο μπροστά του. Θα δείξει ο καιρός. Τσόποφ. Ο Πέτκοφ κέρδισε το πλάγιο out. Πραματάροφ. Πέτκοφ για τον Γιόντσεφ. Γιόντσεφ είδε τον Καλλιγά μακριά από το τέρμα του. Αυτό που πήγε να κάνει όμως δεν ήταν και το καλύτερο δυνατό. Να εδώ, ο 21 χρόνων Γιόντσεφ, που δεν είδε την έμπνευσή του να γίνεται και πράξη στην προηγούμενη φάση. Προσπάθεια τώρα από τον Τσόποφ, η παλιά. Ήτανε δύο από εκεί που την περίμεναν, ο Πραματάροφ και ο Νικολόφ, δεν πέρασε όμως, έκοψε και ανώλευκη άμυνα. Γαβρίλ.
Κορόλης, Θόδης συνεργάζονται τώρα στη φάση ο Κατικαρίδης. Για τον Κορόλη παλιά, κατευθείαν out. Άσχημη μεταβίβαση από τον ομογενή παίκτη του Ηρακλή από τη Λευκορωσία. Συνονόματι ο Κορόλης και ο Κλήμος, Όλεκ και οι δύο. Δυναμό Μπρέστ η προηγούμενη ομάδα τους. Μέχρι στιγμής πάντως το εξάμεινο που πρόλαβαν να αγωνιστούν, όσο αγωνίστηκαν και δεν τους έδειχνε συχνά εμπιστοσύνη του Σαν Μητόσεβιτς, δεν άφησαν καλά δείγματα γραφής. Τένεφ έκανε το λάθος, ο Θόδης στη φάση. Ο Θόδης φαίνεται να έχει όρεξη για ποδόσφαιρο. Κέρδισε τώρα το φάουλ από τον ψηλό τον Τένεφ. Να σε πρωτοπλάνο ο Θόδης και ξανά η φάση. Προσποίηση, καλή, το φάουλ από τον Τένεφ. Ο Ιβάνοφ οδηγεί στους αμυντικούς του. Θόδης πάνω στην μπάλα. Όλα έτοιμα, απευθείας στο σούτ, όχι η πάσα. Βγήκε ο Πραματάροφ και έκοψε. Θόδης πηδάει, δεν το βοηθάει το ύψος του, offside το Γαβρίλ. Η φάση σταματάει. Παλιά τώρα για τον Πραματάροφ, χωρίς πρόβλημα ο Καλλιγάς, βγήκε, μάζεψε την μπάλα. Κορόλης που με την έξοδο του Παύλοβιτς από το παιχνίδι έχει προωθηθεί περισσότερο προς το κέντρο, να βοηθήσει και αυτό στην οργάνωση των επιθετικών προσπαθειών της ομάδας, ενώ έχει περάσει σε θέση λίμπερο, δεν έχουμε προλάβει να δούμε σωστά, ο Παγώνης Βακαλόπουλος, τα τεστ Μητόσεβιτς συνεχίζονται. Μπαλιά τώρα από τον Παπαδόπουλο, τον Φώτη. Και αυτό το παιδί με το νούμερο 16 από τους Εραστέχνες. Το τακουνάκι εκεί πήγε να γίνει από τον Γιόντσεφ, ανούσιο τελείως. Μπάλα πέρασε out. Ο Ηρακλής που επιμένει, έχει κατεβάσει τους Βούλγαρους κάτω από το μισό του γηπέδου. Κάτι όμως που γίνει αρκετές φορές και στο πρώτο ημίχρονο, δεν υπάρχει η προσοχή, με συγχωρείτε, στη δελτική προσπάθεια των Κιανολεύκων, η οποία θα τους βοηθήσει να φτάσουν με αξιώσεις στην εστία του Ιβάνοφ. Έτσι το 0-0 σκορ πρώτου ημιχρόνου εξακολουθεί να πλανάται στο Καστατζόγλιο και φαντάζει ίσως και το πιο πιθανό σκορ, αν δεν αλλάξει κάτι εντυπωσιακά στο ρυθμό του παιχνιδιού. Ο Θόδης, ένα ακόμη φάουλ θα κερδίσει. Θόδης, ο οποίος αναλαμβάνει σαφώς περισσότερες πρωτοβουλίες αυτό το διάστημα της συμμετοχής του. Μια και ουσιαστικά αυτός με τη βοήθεια του Κατικαρίδη και λιγότερο του Κορόλη προσπαθούν να οργανώσουν τον Ηρακλή. Ο Κατικαρίδης στο φάουλ. Πέρασε η μπάλα από όλους. Το σούτ θα γίνει από το Βακαλόπουλο. Η καλύτερη ίσως στιγμή. Όχι, ήταν ο Κορόλης. Η ομοιότητα αυτών των δύο μας μπέρδεψε για μία ακόμη φορά. Το σουτ πάντως ήταν καλό και αυτό είναι που μετράει. Δείτε ξανά εσείς την προσπάθεια του Ομογενούς από τη Λευκορωσία. Μπάλα έκλειψε το αριστερό κάθετο δοκάρι του Ιβάνοφ. Δίχτυα πάντως δεν είδε. Το 0-0 παραμένει. Όλα αυτά 10 λεπτά από το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Κατικαρίδης. Κορόλης. Καλό το κοντρόλ. Στήριγμα στα πόδια του Ξενίδη με τη μία εσέντρα και είναι καλή. Πάνω στη φάση Θόδης και Φώτης Παπαδόπουλος. Κανείς δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό.
Δείτε ξανά την προσπάθεια. Η σέντρα από τον Ξενίδη. Ήταν ο Κατικαρίδης τελικά και ο Φώτης Παπαδόπουλος. Προσπάθησαν να κάνουν κάτι εκεί. Η μπάλα όμως είδατε κι εσείς. Την πορεία της πέρασε out. Επικίνδυνα πράγματα και για τη βουλγαρική άμυνα. Έδιωξαν πάντως οι παίκτες Σπάρτακ. Προσπάθεια από τον Ανταμιάν. Κυνηγάει ο Νικολόφ τον Στολτίδη. Κερδισμένος όμως Στολτίδης. Ο Θόδης έχασε την μπάλα από τον Πραματάροφ. Καλή προσπάθεια από τον Νικολόφ που συνδυάζεται με τον Πραματάροφ. Νικολόφ και Πραματάροφ από τα καλά ονόματα της Σπάρτακ Πλάβνιβ. Πραματάροφ μάλιστα είναι και διεθνής με την Εθνική Νέων της Βουλγαρίας. Σηκάθη την παλιά τώρα για τον Φώτο Παπαδόπουλο. Βγήκε γρήγορα και μάζεψε ο Ιβάνοφ. Ο Βούλγαρος τερματοφύλακας περιμένει τους συμπαίκτες του να βγουν από την περιοχή τους. Ξανά εδώ η φάση. Κάθε την παλιά από τον Κορόλ για τον Φώτο Παπαδόπουλο. Πιο γρήγορος πάνω στη φάση, πάνω στην μπάλα ο Ιβάνοφ. Να και οι Βούλγαροι παίκτες, στους οποίους σήκωσε από τον πάγκο του ο Ντερμεντιέφ. Βούλγαροι αναπληρωματικοί, θερμαίνονται. Άλλωστε, αυτοί είναι όλοι και όλοι που είδατε κι εσείς. Οι τρεις, ο Γιάνκοφ, ο Καντσέφ και ο Μίντσεφ. Ο άλλος με το νούμερο 12, ο Ιντσέρνεφ, είναι τερματοφύλακας. Οι Βούλγαροι δεν ήρθαν με 16 παίκτες αποστολή στη Θεσσαλονίκη. Προσπάθεια τώρα από τον Βακαλόπουλο πετυχημένη, έκοψε μπροστά από τον Νικολόφ. Πραματάροφ, ο οποίος πρόλαβε να δοκιμάσει την τύχη του στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα χρώματα της Καβάλας, θεία τον Αστέρας όμως. Ήλθε είδε και απήλθε στην ουσία. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό με την ομάδα της Μακεδονικής Πόλης. Όμορφα τα πράγματα μέχρι στιγμής. Ξενίδης Γαβρίλ. Γαβρίλ τώρα για τον Κορόλιος που να γυρίσει αυτός. Η ευκαιρία χάθηκε. Δεν την πρόλαβε. Η μπάλα out. Είχε πέσει πάνω στη φάση και ο Νένοφ με το νούμερο 3 για την βουλγαρική ομάδα. Δεν χρειάστηκε όμως να επέμβει. Τσόποφ. Παλιά για τον Ανταμιάν, δεν συνοήθηκε σωστά με τον Πραματάροφ, ο Στολτίδης, χωρίς πρόβλημα, πάνω στην μπάλα. Κορόλης. Άσχημη μπαλιά. Στολτίδης που θέλει να επιμείνει. Ο Ερακλής που ζητάει τουλάχιστον ένα γκολ. Ο Γαβρίλη για τον Κορόλη. Ο Κορόλης για τον Ξενίδη. Μια μπαλιά στο πουθενά. Προσπάθεια τώρα από τους Βουλγάρους με τον Τσόποφ. Μπαλιά για τον Γιόντσεφ, πέταξε για τον Πραματάροφ. Αρκετά μέτρα όμως μπροστά από τον τελευταίο Κιανόλευκο και η σωστή υπόδειξη από τον Μπέλακης. Δείτε ξανά εσείς που ήταν ο Πραματάροφ, offside. Η φάση ως μηγενόμενη. Στις κερκίδες του Καρτατζογλίου παρακολουθεί το παιχνίδι ο Σέρβος, ο Μιχαήλοβιτς. Ο πρώτος και κύριος μεταγραφικός στόχος αυτή τη στιγμή του Ηρακλείου, ο Μιχαήλοβιτς, ο οποίος ήρθε από την Γερμανία χθες το μεσημέρι μαζί με την οικογένεια και τα παιδιά του και συγγυναιξή και τέκνης πήγανε και στην Χαλκιδική, κάναν τα μπανάκια τους. Αναμένεται σήμερα το βράδυ να έχουν κάποιες συζητήσεις οι δύο πλευρές, Μιχαήλοβιτς και διοίκηση της ΠΑΕΡΑΚΛΙΣ, προκειμένου να δουν και οι ίδιοι αν υπάρχουν ή
πιθανότητες, σε αρκετές πιθανότητες για μια συνεργασία. Για τον Μιχαήλοβιτς έχουμε να πούμε πολλά, θα τα πούμε αμέσως μετά από αυτήν εδώ τη φάση. Ίσως να εγκυμονεί κινδύνους για το τέρμα του Ιβάνοφ. Να δούμε την προσπάθεια. Κατικαρίδης. Το σούτ τελικά θα γίνει από τον Θόδη. Ήταν καλό το σούτ και χρειάστηκε να κάνει το καλύτερο δυνατό ο Ιβάνοφ για να μην αφήσει την μπάλα να πάει στα δίχτυα. Καλή στιγμή για τον Ηρακλή. Ξανά εδώ το σούτ. Αριστερό δυνατό από τον Θόδη. Ενστικτόδης και καλή απόκριση από τον Ιβάνοφ. Να τώρα σε θέση βολής ο Κατικαρίδης. Έχασε το κοντρόλ, έχασε την ευκαιρία. Δεν γύρισε γρήγορα το σώμα του. Ο Ιβάνοφ πάλι μπλόκαρε. Να, σε πρώτο πλάνο ο Βούλγαρος θερματοφύλακας, 26χρονος. Ξανά είδατε εσείς την προσπάθεια του Ηρακλή, η οποία, ελέω Ιβάνοφ, δεν έφτασε στο 1-0. Προσπάθεια από τον Κόρολ, καλή προσπάθεια και από τον Θόδη, τράβηγμα της φανέλας. Ενώ πήγαιναν να γίνουν τα επικίνδυνα τα πράγματα. Τράγμα της φανέλας του Φώτη Παπαδόπουλου. Φάουλ το οποίο σφύριξε γρήγορα και έγκαιρα ο Κις Γκέζαρ. Ο Μαγιάρος πάνω στην μπάλα, ο Θόδης, ο Κατικαρίδης και εδώ ο Ιβάλοφ δίνει τις οδηγίες. Να δούμε τώρα. Είναι σε καλή θέση το φάουλ. Τέσσερις παίκτες του Ηρακλή πάνω στην μπάλα. Ο Ξενίδης, ο Κατικαρίδης, ο Γαβριήλ. Ο Ξενίδης φαίνεται να είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Πραγματικά το σούτ από το Ξενίδης τρώνε την μπάλα στον κόρο. Έχει καλό πόδι ο Ομογενής και το δοκίμασε για μια ακόμη φορά. Η μπάλα out. Να και εδώ ο Σέρβος, ο Μιχαήλοβιτς, γνωστή φυσιογνωμία του Ράντε Πάπριτσα δίπλα, θα τον θυμάστε από τη θητεία του στον ΠΑΟΚ και στην Καλαμαριά. Εσείς όμως ξαναδείτε την φάση με το σούτ του Κόρολ που δεν έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Μιχαήλοβιτς λοιπόν παρακολουθεί το παιχνίδι του Ηρακλή. Μιχαήλοβιτς, ο οποίος έφτασε ίσως στα 30, μεγάλο όνομα ήταν όταν έφυγε από την Σερβία και πήγε να δοκιμάσει την τύχη του στην Μπουντεσλίκα. Μεγάλο όνομα παρέμεινε και στην Bundesliga. Μια εξάχρονη καριέρα με τα χρώματα της Bayern Μονάχου, της Schalke, της Άιντρακτ Φραγκφούρτης. Και τώρα ο Ηρακλής θα είναι ίσως η ομάδα που θα το εντάξει τη δύναμή της. Κανείς δεν ξέρει. Ο ίδιος πάντως σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ντούσαν Μιτόσεβιτς άφησε να εννοηθεί στο συμπατριώτη τεχνικό. Για να δούμε όμως αυτή τη φάση. Παλιά του Γαβριήλ, έδιωξε ο Ιβάνοφ. Ήρθε ο Κλήμος εκεί, ο Κατικαρίδης χτυπάει με τη γροθιά το δοκάρι. Η προσπάθεια του Κλήμου έστειλε την μπάλα out. Μας παρέσυρε το παλμαρέ του Μιχαήλοβιτς. Δείτε όμως ξανά στο replay. Προσπάθεια από τον Κατικαρίδη. Η απόκρουση από τον Ιβάνοφ. Φαινόταν εύκολα τα πράγματα για τον Κλήμοφ. Δεν έβαλε σωστά όμως το πόδι του εκεί. Έστειλε την μπάλα out. Η καλύτερη στιγμή μέχρι τώρα για τον Ηρακλή, αυτή και το δοκάρι του Κορόλη, ήταν οι δύο ευκαιρίες που είχε ο Ηρακλής να ανοίξει το σκορ. Το 0-0 όμως παρέμεινε. Όλα αυτά στο 65ο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Ξενίδης δεν πρόλαβε την μπάλα, έδιωξε η βουλγαρική άμυνα. Να σε πρώτο πλάνο ο Γαβρίλ. Ξενίδης. Λέγαμε για τον Μιχαήλοβιτς, ο οποίος διαμήνυσε, όπως λένε οι πληροφορίες, από το περιβάλλον της τεχνικής ηγεσίας του Ηρακλή, στον Ντούσαν Μιτόσεβιτς, ότι θέλει να έρθει να παίξει στην Ελλάδα. Να και οι Βούλγαροι, θέλουν να δείξουν και αυτοί τα δόντια τους, να απαντήσουν. Ο Νικολόφ έρχεται να το στηρίξει, ο Γιόντσεφ δεν τον είδε και οι παρατηρήσεις από τον Γιόντσεφ σε έντονο ύφος προς τον Νικολόφ τον βλέπετε σε πρώτο πλάνο για το γεγονός ότι εκβίασε το σουτ. Δείτε ξανά, Νικολόφ τώρα στο πλάνο δεν φαίνεται ο Γιόντσεφ, έκανε πάντως το σουτ. Καλλιγάς ήταν στη θέση που έπρεπε και μπλόκαρε. Ο Βούλγαρος όμως για καλύτερη εξέλιξη της φάσης θα μπορούσε να δώσει δεξιότερα όπου ερχόταν ο Νικολόφ. Στολτίδης για τον Κατικαρίδη. Έχει μερικά πεντάλεπτα το παιχνίδι, μας ξυπνάει μετά. Πέφτουν και πάλι οι ρυθμοί. Ας ελπίσουμε ότι τώρα
Να, ο βουλγαρικός πάγκος. Το κεφαλάκι που έσκυψε λίγο να τον δείτε αυτόν η κάμερα ήταν του αναπληρωματικού βουλγάρου τερματοφύλακα. Σε πρώτο πλάνο είδατε με το εμπριμέ που κάνει πίσω το 40χρονο Ντερμεντιέφ, τον βούλγαρο προπονητή, ο οποίος εργάζεται για πρώτη χρονιά σαν προπονητής στην καριέρα του. Προσπάθεια τώρα να φύγει στην αντεπίθεση ο Γιόντσιφ, το φάουλ από τον Κορόλη. Δείτε ξανά εσείς, ήταν ο Στολτίδης τελικά και όχι ο Κορόλης που έκανε το φάουλ στον Βούλγαρο. Ανταμιάν πάνω στην μπάλα, έπεσε ο Αρμένιος, κουράστηκε ίσως από τα πολλά χιλιόμετρα πάνω κάτω που έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Δεν φαίνεται να έχει τις ίδιες δυνάμεις και στο δεύτερο. Βακαλόπουλος για τον Κατικαρίδη. Κορόλης, Ξενίδης. Ξενίδης του οποίου την τύχη ίσως να θέλει να έχει και κάποιος ή κάποια από τους εραστέχνες τώρα του Ηρακλή. Ξενίδης ο οποίος προωθήθηκε στην επαγγελματική ομάδα πέρσι το καλοκαίρι από τους εραστέχνες. Έκανε καλή χρονιά. Έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει και γι' αυτό ο Ντούσαν Ιντόσεβιτς εξακολουθεί να του δείχνει εμπιστοσύνη. Προσπάθεια τώρα από τον Κορόλη που δεν είδα από πίσω τον Νικολόφ να έρχεται. Ο Νικολόφ με τον Πραματάροφ, οι οποίοι είναι μόνοι τους μπροστά. Δύο άτομα όμως καταφέρουν να δημιουργούν τα ρήγματα στην κιανόλευκη άμυνα. Ρήγματα όχι επώδυνα μέχρι στιγμής. Γαβρίλ μια κάθε την παλιά για τον Θόδη και το Φώτο Παπαδόπουλο, όμως ήταν πιο δυνατή από όσο θα έπρεπε. Μπλόκαρο Ιβάνοφ. Προσπάθεια τώρα από τον Πέτκοφ. Η παλιά δεν πέρασε για τον Νικολόφ. Το πόδι του Βακαλόπουλου την έκοψε. Παίξει του Ρακλή βεβαίως, οι οποίοι δεν έχουν προπονήσει τα πόδια τους και είναι εμφανές αυτό. Δύο εβδομάδες προπονήσεων βεβαίως συμπληρώθηκαν. Όμως δεν ήταν και σε ιδιαίτερα έντονους ρυθμούς μέσα στο κατά καλό καιρό, όταν μερικοί ακόμη δεν έχουν πάρει άδεια. 0-0 το παιχνίδι πάντα. Ηρακλής Σπάρτακ Πλόβντιβ. Τρία λεπτά πριν από τα 75 του παιχνιδιού. Να δούμε τώρα τον εραστέχνη, τον Φώτο Παπαδόπουλο. Στριφογυρίζει, δεν καταφέρει τίποτα περισσότερο από το να κερδίσει ένα πλάγιο out. Ξενίδης. Τράβηγμα από τη φανέλα είδε ο Μαγιάρος, τράβηγμα του Φώτη Παπαδόπουλου πάνω στον αντίπαλό του. Επιθετικό φάουλ, κερδισμένοι οι Βούλγαροι σε αυτή τη φάση. Βούλγαροι που θέλουν να βγουν μπροστά με τον Γιόντσιφ, από τους καλύτερους παίχτες της Σπάρτακ σήμερα. Γιόντσιφ νεαρός ηλικία, πολλά υποσχόμενος, μόλις 21 χρόνων, και ο Νικολόφ μία από τα ίδια. Και αυτός 21 χρόνων έδειξε καλά σημάδια σήμερα στο παιχνίδι. Το σκορ πάντως εξακολουθεί να παραμένει λευκό. Υπάρχει πάντως ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο, όχι σπουδαία πράγματα βεβαίως, αλλά εν συγκρίση με τα πρώτα 45 λεπτά πρέπει να είμαστε σαφώς πιο ευχαριστημένοι. Επανάληψη του κόρνερ. Τι πολλάτρησε εδώ ο Κις Μπέλα, Μαγιάρος επόπτης, είδε ότι δεν έστησαν καλά την μπάλα σωστά στο σημείο που έπρεπε για το κόρνερ και διέταξε επανάληψη. Δεύτερο συνεχόμενο κόρνερ για τους Βούλγαρους και τέταρτο συνολικά δικό τους στο παιχνίδι, ενώ απ' την άλλη ο Ηρακλής έχει δύο
κόρνερ. Μέχρι στιγμή στα 75 λεπτά παιχνιδιού. Εκτελέστηκε το κόρνερ χωρίς τίποτα ιδιαίτερο. Στρώθηκε όμως η μπάλα στο Τένεφ. Δοκιμάζει αυτό στο πόδι του. Δεν έχει και τίποτα καλύτερο να κάνει. Μπάλα κατέληξε στον Ιβάνοφ. Προσπάθεια τώρα από τον Παπαδόπουλο, έδωσε στον Κατικαρίδη. Αυτός αλλάζει όμορφα το παιχνίδι για τον Κλήμο. Θόδης. Να δούμε αν θα βγει κάτι καλό από αυτήν την και ανώλευτη επίθεση. Ο Θόδης κερδίζει ακόμα ένα φάουλ. Θόδης, ο οποίος εκτός από τον Ηρακλή υπηρετεί αυτό το διάστημα και, και τις υποχρεώσεις του, τη στρατιωτική θητεία. Θόδης που αποκτήθηκε πέρσι το καλοκαίρι από το Βελισάριο. Εκτέλεσε για το φάουλ. Έδειξε χωρίς πρόβλημα ο Τσόποφ. Τρέχει ο Στολτίδης να καλύψει. Τα καταφέρνει. Ο Μπασιαρίδης για τον Κατικαρίδη και από εκεί Κορόλης για τον Γαβρίλ. Η παλιά του για τον Ξενίδη. Σε τραυγήκη είναι καλή. Ο Κορόλης δεν έπιασε. Ο Κλήμος, με συγχωρείτε, δεν έπιασε καλή την κεφαλιά. Δεν μπόρεσε μάλλον να βρει μπάλα. Και τώρα η Βουλγαρική αντεπίθεση, την οποία θα κόψει όμορφα ο Μπασιαρίδης. Δημήτρης Μπασιαρίδης, 20 χρόνων, από τους ερασιτέχνες. Κορόλης. Βακαλόπουλος. Τώρα 75 λεπτά παιχνιδιού. Πάντα Ηρακλής Σπάρτακ Πλόβδιβ στο 0-0. Βασιαρίδης για τον Κατικαρίδη. Προσπάθεια από τον Θόδη, καλή. Πέρασε ό,τι βρήκε μπροστά του, κέρδισε το φάουλ. Ο Θόδης, ο οποίος αν μετρούσε τη σημερινή του παρουσία σε φάουλ, τότε θα πρέπει να είναι πολύ ευχαριστημένος, μια και αρκετές φορές μόνο με φάουλ κοβόταν στο σημερινό παιχνίδι. Αυτό βεβαίως ίσως και να μην ήταν, αλλά όπως και να, και το πράγμα θα ήταν κρίμα να κοπεί έτσι άδοξα μια καλή προσπάθεια του νεαρού. Κατικαρίδης εκτέλεσε, επίδειξαν πολύ. Οι Βούλγαροι φαίνεται να είναι κερδισμένοι. Με τις γλωθιές του Ιβάνοφ έδιωξε σε πλάγιο άλτ. Πλαγιά, το οποίο θα εκτελέσει ο Θόδης. Δυνατά χτυπημένο. Έπιασε μια κεφαλιά ο Βακαλόπουλος. Ναι, ήταν από αυτόν και όχι από κάποιον Βούλγαρο. Άου την μπάλα. Και αυτή η προσπάθεια του Ηρακλή δεν βγήκε σε κάτι καλό. Βασιαρίδης. Το λάθος δεν θα προλάβει ούτε ο Βακαλόπουλος αλλά ούτε και ο Θόδης που έτρεξαν να μπαλώσουν τα κενά εκεί. Πάνω στην μπάλα βγήκε γρήγορα ο Πέτκοφ. Έκοψε και τώρα η σέντρα που βγήκε από τον Τόνεφ. Ο Καλλιγάς έδιωξε με τις γροθιές. Έπεσε πάνω στην φάση δυνατά ο Γιόντσεφ. Στο έδαφος είναι αυτή τη στιγμή ο Ξενίδης, αν προλάβουμε να δούμε καλά. Το αχ μάλιστα το οποίο που ακούστηκε πέφτοντας έκανε το ιατρικό τίμ του Ηρακλή να σηκωθεί γρήγορα. Για να δούμε πάλι τη φάση. Ήταν η σέντρα που βγήκε από τον Τάμοφ. Καλλιγάς. Τρέχει να παρακολουθώντας την πορεία της μπάλας. Βγαίνει με τις γροθιές. Πάνω στη φάση Νικολόφ, Ξενίδης. Κάποιος θα χτυπούσε εκεί πέρα. Αλλά δεν πρέπει να είναι κάτι σοβαρό. Είναι όντως ο Ξενίδης ο παίχτης που βρίσκεται κάτω, αλλά δεν πρέπει να έχει τίποτα σοβαρό. Βλέπετε κι εσείς. Μεταφέρετε με
φορείο εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Ηρακλής, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα για άλλη αλλαγή. Αυτά συμβαίνουν τώρα. Από τη ζέστη, ίσως είναι κεντρωμένα τα χέρια. Πάντως, αν φτάνει στα αυτιά σας το γέλιο από τις κερδίες του Καφτατζοχλίου, ήταν από τις φάσεις που ξύπνησα κάπου τους φιλάθλους. Μία σφήνα από το φάλιρο και επιστρέφουμε σε λίγα δευτερόλεπτα. Συνεχίζουμε εδώ από το Καφτατζόγλιο. Λέγαμε για την φάση την προηγούμενη με τον Ξενίδη. Από τις ευχάριστες νότες του σημερινού παιχνιδιού, ελπίζουμε τουλάχιστον ο Ξενίδης να μην χτύπησε πέφτοντας από το φορείο. Από ό,τι δείχνουν πάντως τα πράγματα, ο Ξενίδης είναι καλά, στάθηκε στα πόδια του και σε λίγο θα ξαναμπεί στο παιχνίδι. Γιόντσεφ. Ξεκίνησε μία ακόμη βουλγαρική επίθεση. Η μπάλα για τον Νικόλοφ. Στριφογυρίζει αυτός, βρήκε τον Πέτκοφ. Στον εαυτός για τον Τσόποφ, έπιασε ένα σούτ. Αδύναμο όμως, εύκολη δουλειά για τον Βακαλόπουλο. Ο Κορόλης, όμορφη προσπάθεια. Να δούμε αν θα κάνει και την παλιά. Το στήριγμα στα πόδια του φίλου του, του Όλεγκ Κλίμοφ. Τώρα από την άλλη πλευρά ο Γαβρίλ. Ο Ηρακλής που αγωνίζεται αυτή τη στιγμή με 10 παίχτες. Μπαλιά από τον Θόδη για τον Κορόλη. Ξενίδης ξαναμπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Και ενώ πλησιάζουμε το 80 λεπτό του παιχνιδιού, να θυμίσουμε ότι όλα είναι λευκά εδώ στο Καφτατζόγλιο. Ηρακλής, Σπάρτακ Πλόβδιβ, πάντα στο 0-0. Θόδης. Για τον Κορόλη και από εκεί ο Ξενίδης, που έγινε καλά, πήρε και την πάσα από τον Γαβρίλ. Τον πρόλαβε όμως το τάκλιν από τον Τένεφ. Από τον Ξενίδη στον Κορόλη. Αυτός έστειλε την παλιά στον Κατικαρίδη. Κατικαρίδης για τον Γαβρίλ, μέσα στην μεγάλη περιοχή ο νεαρός. Δεν πέρασε όμως η παλιά, το γύρισμα που ήθελε να κάνει. Και τώρα ο Αρμένιος, ο Ανταμιάν. Ο 25χρονος έκανε την παλιά για τον Γιόντσεφ, αυτός για τον Νικολόφ. Οι Βουλγαροί επικίνδυνοι τώρα, ο Καλιγάς όμως ήταν εκεί που έπρεπε. Έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Βλέπετε εδώ τον Νικολόφ. Πολύ επικίνδυνος παίχτης. Γρήγορος, δημιουργεί συχνά ρήγματα. Ξανά εδώ η φάση. Νικολόφ που έφτασε κοντά στη βρύση, δεν τον άφησε ο Καλιγάς να πιει νερό. Κόρνερ για την Σπάρτακ του Πλόβδιβ. Το πέμπτο της στο σημερινό παιχνίδι. Από την πλευρά του ο Λαχλής μένει στα δύο. Ανταμιάν. Ανταμιάν στριφογυρίζει. Μπαλιά για τον Ντάμοφ. Έκανε αυτό στη σέντρα. Ο Πραματάροφ. Ο Τσόποφ πάνω στη φάση. Ψάχνει το στήριγμα. Το βρίσκει στα πόδια του Νικολόφ. Νικολόφ θέλει να συνδυαστεί με τον Ανταμιάν. Χωρίς όμως επιτυχία. Ανταμιάν τώρα με τον Ξενίδη. Μπαίνει στη φάση και ο Κορόλης. Το φάουλ. Διακόπτεται το παιχνίδι. Πάσα στο φάλιρο για λίγα δευτερόλεπτα. Επιστροφή και πάλι. Απόψε στο νέο, δυνατό, τολμηρό, ζωντανό δελτίο του Sky στις 9, αμέσως μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Μεγάλες φωτιές στον δείπνο του Μαραθώνα και στο Κοροπή. Απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Καζάνι που βράζει ο Πειραιάς, ένταση στον αγώνα δρόμου για ένα εισιτήριο απόδρασης από την πρωτεύουσα. Έκτακτα δρομολόγια από αύριο το πρωί. Άγνωστο το αν θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας. Μεγάλη ταλαιπωρία και στα αεροδρόμια. Καθυστερήσεις ως και 5 ώρες.
Δύο νέες συλλήψεις γιατρών οι οποίοι μετήχαν στο κύκλωμα της ομοιοπαθητικής. Μιλάει στον Sky ο εγκέφαλος Σπύρος Διαμαντίδης, ο οποίος διαφεύγει τη σύλληψη. Νέα πρόκληση του έκτοτου μονάρχη στην αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τους βουλευτές και τους πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καλή πατρίδα και θα βρεθούμε μια μέρα πίσω στην Ελλάδα, τους είπε, χωρίς κανείς να αντιδράσει. Σαρωτικές αλλαγές στην παιδεία μελετά ο Υπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Προβλέπονται ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, περιορισμός της δωρεάν παιδείας και αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα ανώτατα και τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυστηρή προειδοποίηση του Άκη Τσοχατζόπουλου σε όσους σκέφτονται να θέσουν θέμα διαδοχής στην πανελλαδική συνδιάσκεψη. Και όλη η εσωτερική και διεθνής επικαιρότητα όπως την κατέγραψαν οι κάμερες του Sky. Επιστρέφουμε και πάλι στο Καθατζόγλιο. Παραλίγο να εξελίσσονταν άσχημα τα πράγματα για τον Ηρακλή σε αυτό το σούτ του Ανταμιάν. Πρόλαβα όμως, έβαλε το πόδι του ο Στολτίδης. Όχι, ήταν ο Πασχαρίδης, με συγχωρείτε. Και έκοψε. Άρχισε να ανοιχτώνει σιγά σιγά. Εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ίσως θα ήταν καλύτερα τα πράγματα να άναβαν και οι προβολείς, όμως τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Άλλωστε σε 3-4 λεπτά τελειώνει το παιχνίδι. Και μόνο οι άνθρωποι του Ηρακλή ξέρουν τι τους κόστησε η ιστορία των βραδινών παιχνιδιών φέτος με τις βραδινές προπονήσεις. Μια και ούτε λίγο ούτε πολύ, κάθε βραδινή προπόνηση της ομάδας του Ηρακλή φέτος κόστησε στο ταμείο της ΠΑΕ 500.000 δραχμές, όσα απαιτούνταν για να ανάψουν τα φώτα. Τελευταίο τετράλεπτο του παιχνιδιού Ηρακλής και Σπάρτακ Πλόβδιβ, πάντα στο 0-0. Σε ένα παιχνίδι, τώρα να δούμε την προσπάθεια ο Νικολόφ και πάλι. Άφησε για τον Τσόποφ, καθυστερεί αυτό και θέλει να κάνει την παλιά. Βρίσκει τον Πέτκοφ. Στριφογυρίζει αυτός, ψάχνει το στήριγμα, θα κάνει ένα σουτ. Ο Καλλιγάς πρόλαβε, έβαλε το χέρι του, η μπάλα κόρνερ. Προσπάθεια ήταν από τον Ανταμιάν τελικά, ο οποίος στριφογύρισε ο Αρμένιος. Θέλησε να ευνηδιάσει τον Καλλιγά στην κλειστή του γωνία. Ο Καλλιγάς όμως ήταν εκεί, είπε όχι. Πάμε για το 7ο κόρνερ των Βουλγάρων στο σημερινό παιχνίδι. Μερικά δευτερόλεπτα αναμονής, μια και είναι στο έδαφος με κράμπα. Προφανώς ο ψηλός, ο Τένεφ. Μέρες που είναι ακόμη οι ομάδες δεν έχουν ξεκινήσει καλά-καλά την προετοιμασία τους. Να και εδώ ο Πολυχρόνος Καλλιγάς στα 25 πια. Έδειξε τουλάχιστον σε αυτό το παιχνίδι ότι μπορεί φέτος να είναι μια αξιόπιστη λύση πίσω από τον Γιώργο Πλίτση, βασικό τερματοφύλακα του Ηρακλή πέρσι. Ο Ανταμιάν τώρα, με ακόμη μια φορά δοκιμάζει το πόδι του. Αυτή τη φορά μόνο δύναμη είχε το σούτ και όχι καλό σημάδι, η μπάλα ούτε out πήγε, πλάγιο out. Κορόλης, Ξενίδης, Στολτίδης και τώρα Γαβρίλ. Γαβρίλ πάτησε την μπάλα, έκανε και φάουλ. Κάποια νεύρα χωρίς συνέχεια όμως για τον Τσόποφ. Το παιχνίδι που θα σταματήσει λέει, λίγο, μια και βλέπετε κι εσείς, είναι έτοιμος να μπει με το 15 ο Μίντσεφ, ώρα που θυμήθηκε να κάνει και ο Ντερμέντιεφ την αλλαγή. Δεν ξέρουμε σε τι αποσκοπεί αυτή η κίνηση, να κερδίσει χρόνο, να αλλαγεί σκοπιμότητα σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Πάντως για να βάζει τον 24χρονο Μίντσεφ για να βγάλει κάποια συμπεράσματα, μάλλον είναι απίθανο αυτό, μια και απομένουν 2-3 λεπτά για το τελευταίο σφύριγμα του Μαγιάρου, του Γκέζαρκης. Στη θέση πάντως του Νικολόφ στο 26ο λεπτό ο Μίντσεφ. Και τώρα Κορόλης για τον Ξενίδη σε μία από τις τελευταίες προσπάθειες του Ηρακλή να πετύχει κάποιο γκολ, να δούμε και εμείς κάποιο γκολ σε αυτό το παιχνίδι σήμερα. Τσόποφ. Κανείς δεν πηγαίνει πάνω του, είχε όλη την ευχαίρεια να κάνει την παλιά τον Πραματάρο, φέκοψε όμως η άμυνα του Ηρακλή. Πέτκοφ.
Για τον Ντάμοφ. Πέτκοφ και πάλι για τον Προματάρο, βγήκε γρήγορα ο Στολτίδης και έκοψε. Προσπάθεια τώρα από τον Γαβρίλ. Γύρισε πίσω την μπάλα στο Στολτίδη, στο Θόδη, στο ίδιο μοτίβο όλα αυτά. Θόδης ο μόνος ίσως ξύπνιος και ζωντανός παίκτης από τους 22 μαζί με τον Νικολόφ που πριν από λίγο βγήκε. Προσπαθεί για κάτι καλό, δεν τον αφήνουν όμως. Ακόμη ένα φάουλ κέρδισε, είδατε εσείς πώς. Κορόλης. Από τον Κατικαρίδη και πάλι στον Κορόλη, πιο αριστερά. Στον Γαβρίλ, τον 23χρονο. Που έπαιξε με την Μάνχαϊμ στην τρίτη εθνική του γερμανικού πρωταθλήματος. Ήρθε εδώ στον Ηρακλή, δοκιμάζεται τις τελευταίες μέρες. Αυτός και άλλοι 50 ήτανε στις δοκιμές του Ηρακλή. Μια πραγματική παρέλαση τις τελευταίες εβδομάδες στο Καφτατζόγλιο. Μια παρέλαση που τέλειωσε χθες και με απόκληση συν πλην 5. Πρέπει οι δοκιμαστέντες να έφτασαν το μαγικό αριθμό των 60 παιχτών. Μέρες που είναι, όλοι ελπίζουν σε κάτι. Βακαλόπουλος. Θέλει να αλλάξει το παιχνίδι για τον Γαβρίλ. Καλό το κοντρόλ, καλή και τρίπλα. Αν και 2-3 χειροκροτήματα. Η σέντρα από το Ξενίδη. Ο Κορόλης δεν πρόλαβε να βάλει το πόδι του σωστά. Το 0 παρέμεινε. Στο 81 το λεπτό αυτή η φάση. Θόδης. Ακόμη ένα φάουλ. Ένα σε πρώτο πλάνο, ο Δημήτρης Θόδης, 21 χρόνων. Τι ανόητη παρεξήγηση εκεί για το που θα στηθεί η μπάλα. Λες και έχει καμιά σημασία σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Στην εκπνοή του παιχνιδιού, στα 90 λεπτά ακριβώς επάνω, το φάουλ αυτό από το Θόδη. Μπάλα βρέθηκε εκεί, στον Φώτη του Παπαδόπουλου, τον ερασιτέχνη. Δεν πρόλαβε αυτός, δεν μπόρεσε μάλλον να βάλει σωστά το πόδι του. Να σε πρώτο πλάνο ο νεαρός που δεν μπορέσε να στείλει στην προηγούμενη φάση την μπάλα στα δίχτυα του Ιβάνοφ. Το 0-0 πάντα εδώ στο Καφτατζόγλιο. Ηρακλής Σπάρτακ Πλόβντιβ. Σε ένα παιχνίδι στα πλαίσια του 12ου ομίλου για το Ιντερτότο. Προσπάθεια εκεί από τον Γιόντσιφ. Κέρδισε. Ο Κορόλης έκανε και την παλιά. Για τον Κατικαρίδη, αυτός έδωσε το Θόδη και πάλι Κατικαρίδης, offside. Από το δεύτερο επόπτη τον Γιάννο Σάμπο, δεν άρεσε σε κανένα εδώ στο Καφτατζόγλιο. Η ουσία πάντως είναι ότι η φάση σταμάτησε. Ξανά εδώ. Τελικά ήταν ο Φώτης Παπαδόπουλος πάνω στη φάση. Ήτανε όντως offside. Γαβρίλ για τον Κορόλη. Κορόλης για το Θόδη. Θόδης πήγε να κάνει την τρίπλα. Επανόρθωσε όμως το λάθος του. Οι Βούλγαροι εκεί τα βάζουν μεταξύ τους. Ο Θόδης ακόμη μια φορά από πίσω φαίνεται να έχει ανοίξει βεντέτα με το Γιόντσεφ. Είδατε και εσείς τη χειρονομία του Βούλγαρου. Δείτε ξανά. Γιόντσεφ και Θόδης που είχαν αρκετές αψημαχίες. Αρκετές φορές συγκρούστηκαν πάνω στη φάση, σε μία ακόμη εδώ συγκρούστηκαν στο replay και ακολούθησε βεβαίως η κίνηση αυτή δυσφορίας του Βούλγαρου για το Θόδη. Το 0-0 πάντως παραμένει και φαντάζει ως το πιο πιθανό τελικό σκορ. Ή μάλλον για να είμαστε και πιο ακριβείς σκορ. Για σκορ δεν μπορούμε να μιλάμε, γιατί δεν υπάρχει σκορ στο Καφτατζόγλιο. Μπορούμε να μιλάμε μόνο για αποτέλεσμα 0-0. Η
Η παλιά από τον Κορόλη για το Ξενίδη πρόλαβε, έβαλε το πόδι του σωστά ο Νένοφ και έκοψε. Και τώρα ο Ανταμιάνο Αρμένης προσπαθεί για κάτι καλό. Όλα όμως σταματάνε εδώ με το τελευταίο σφύριγμα του Μαγιάρου, του Κις Γκέζαρ. Οι δύο ομάδες τελικά έμειναν στο 0-0. Παιχνίδι για το 12ο όμιλο του Ιντερτότο. Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση από τηλεόραση του Sky ανάμεσα στον Ηρακλή και τη Βουλγαρική της Spartak Plovdiv. 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Χαμηλών τόνων το παιχνίδι. 2-3 καλές στιγμές από τις δύο ομάδες. Έχουμε την εντύπωση ότι δεν αδικεί κανέναν το σκορ, μια και δεν υπήρχε όρεξη για καλό ποδόσφαιρο. Ίσως οι Βούλγαροι να μπορούσαν κάνοντας κάτι περισσότερο να βοηθούσαν στην ποιότητα του παιχνιδιού, τίποτα περισσότερο από το Καφτατζόγλιο. Καλό σας βράδυ από τον Γιάννη Πάκο που ήταν στην περιγραφή και σε όλους τους τεχνικούς που συνεργάστηκαν για την ομαλή μετάδοση του σημερινού παιχνιδιού. Να περάσετε ένα όμορφο κυριακάτικο βράδυ. Απόψε στο νέο, δυνατό, τολμηρό, ζωντανό δελτίο του Sky στις 9, αμέσως μετά τον ποδοσφαιρικό αγώνα. Μεγάλες φωτιές στον τύπο του Μαραθώνα και στο Κοροπή. Απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Καζάνι που βράζει, ο Πειραιάς. Ένταση στον αγώνα δρόμου για ένα εισιτήριο απόδρασης από την πρωτεύουσα. Έκτακτα δρομολόγια από αύριο το πρωί. Άγνωστο το αν θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας. Μεγάλη ταλαιπωρία και στα αεροδρόμια. Καθυστερήσεις ως και 5 ώρες. Δύο νέες συλλήψεις γιατρών οι οποίοι μετήχαν στο κύκλωμα της ομοιοπαθητικής. Μιλάει στον Sky ο εγκέφαλος Σπύρος Διαμαντίδης, ο οποίος διαφεύγει τη σύλληψη. Νέα πρόκληση του έκτοτου μονάρχη στην αποχαιρετιστήρια συνάντηση με τους βουλευτές και τους πολιτευτές της Νέας Δημοκρατίας. Καλή πατρίδα και θα βρεθούμε μια μέρα πίσω στην Ελλάδα, τους είπε, χωρίς κανείς να αντιδράσει. Σαρωτικές αλλαγές στην παιδεία μελετά ο Υπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Προβλέπονται ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, περιορισμός της δωρεάν παιδείας και αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα ανώτατα και τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυστηρή προειδοποίηση του Άκη Τσοχατζόπουλου σε όσους σκέφτονται να θέσουν θέμα διαδοχής στην πανελλαδική συνδιάσκεψη. Και όλη η εσωτερική και διεθνής επικαιρότητα όπως την κατέγραψαν οι κάμερες του Sky. Νίκος Σταυρίδης, Γιάννης Γκιονάκης, οι γυναίκες τους αναστατών. Πώς να αντισταθούν σε ένα τέτοιο κορμί? Μόνο ένα ταξίδι στο Παρίσι μπορεί να τους σώσει. Μακριά από τις γυναίκες τους, μακριά από τα ατυχήματα και τις κοινές ζηλοτυπίες. 10 μέρες στο Παρίσι. Απόψε στις 10, φυσικά στον Sky. Έτσι κι αλλιώς. Έτσι κι αλλιώς λεφτά δεν έχει. Έτσι κι αλλιώς η κληρονομιά ανήκει στην οικογένεια. Έτσι κι αλλιώς ως αδέλφια μοιάζουν πολύ. Έτσι κι αλλιώς 2-1. Έτσι κι αλλιώς κάτι θα καταφέρει. Κάθε μέρα στις 10.30 το πρωί σε επανάληψη φυσικά στον Sky. Νίκος Γαλανός. Θάνος Λιβαδίτης. Η οργή των θεών. Έγκλημα και τιμωρία. Αποκλείεται να έρθει στο σημείο να γίνει ο κάποιος. Κρυμμένη αλήθεια. Ανεξυπνία στη φόνη. Στάχτε στα όνειρα. Του το είπες. Θα το μάθει ο πατέρας σου. Σκυλαφέλη. Ποιος φλερτάρει με το θάνατο? Αν μπήκε σε αυτή τη δουλειά, ξέρεις πολύ καλά τους κινδύνους που έχουμε. Ποιος πέφτει στις φλόγες? Μοίρα του η καταδίωξη. Παγίδα του το απέραντο γαλάζιο. Μόνο που ξέρω είναι πως κατηγορούμε άδικα. Η οργή των θεών. Σε επανάληψη. Η σειρά του Κώστα Λιχναρά. Κάθε μέρα στις 12 και 4 το μεσημέρι. Φυσικά στο Sky. Τι θέλεις? Λίγα είναι τα ψωμιά σου, ποτέ. Η αθώη της Πτέρυγας 5. Είναι απερίγραπτη. Απαράδεκτο. Δεν σας καταλαβαίνω. Τι εννοείτε? Ας γελάσω. Χα, χα, χα. Με αυτοπεποίθηση και έντονο ερωτισμό. Δεν βγάζεις κανένα ρουχαλάκι να αλαφρώσεις? Είμαι καψούρης. Είναι η αθώη της Πτέρυγας 5. Είναι ο Χρήστος Βαλαβανίδης. Κάθε μέρα στις 2.30 το μεσημέρι σε επανάληψη φυσικά στον Sky. Ενθερμό.
Κάθε μέρα στις 7.30 το απόγευμα μιλήστε στον Sky για την αυθαιρεσία και την αδικία που αντικρίζεται, για την πίκρα και την οργή και τα αδιέξοδά σας. Όταν σας γυρνούν την πλάτη και σας κλείνουν την πόρτα. Όταν αδιαφορούν και σας αγνοούν. Ο Sky είναι κοντά σας. Εν θερμό. Κάθε μέρα στις 7.30 το απόγευμα με τον Χρήστο Βασιλόπουλο. Γιάννης Γκιονάκης, Βασίλης Αυλονίτης, Δέσποινα Στυλιανοπούλου, Σωτήρης Μουστάκας, ο Πεθερόπληκτος. Αυτός είναι ασκούμενος δικηγόρος και εκείνη δικηγόρος του διαβόλου. Ξεσπάει στη δουλειά του. Απολύεται και τρελαίνεται. Κάνει τον πόνο του τραγούδι και γίνεται διάσημος. Ο Πεθερόπληκτος. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα. Φυσικά στο Sky. Εξ αφορμής μιας πεθεράς που του βγάλε το λάδι. Ζήτη Πατρίτο, συνεχίζουμε τα θέματα παλαδικών. Καλή εγωγία μας, κύριε καταγητά, γιατί δεν βιάζω να πάει για κατούριμα. Το φεστιβάλ Κανών έγινε φεστιβάλ πολιτικών. Στο Σαν Τροπέ. Γιατί Τροπέ, ντροπιαστήκανε. Πρόεδρε, τι είναι αυτό το άγαλμα. Μου το έδωσαν εδώ στις Κάνες για την ταινία μου. Το βλέμμα του Ανδρέα. Είμαστε να βάλω το δέσμα. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να καταδικάσω τις δηλώσεις Φασούλα. Φώναξε κανείς. Φασούλα είπα, όχι Φαταούλα. Δεν μου λες, Μαρία Ζαντάλ. Ατέλασε τον Παύλο. Και μην το κάνω να τη γράφει κατά πιθανή σου βουλευτική αποζημίωση, λοιπόν. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, ο Κώστας Χαρδαβέλας στην τηλεόραση του Sky. Ρεπορτάζ στην Όμιχλη. Ρεπορτάζ σε όλη την Ελλάδα για να εντοπιστούν αυτοί που εξαφανίστηκαν και αναζητούνται από τις οικογένειές τους. Ρεπορτάζ στην Ομίχλη, σε επανάληψη. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, φυσικά στον Sky. Γλυκός θάνατος. Ποιος φοβάται αυτό τον άντρα? Πίσω από την επιτυχία, ο παραλογισμός. Η δολοφονία της γυναίκας του. Θύμα ή θήτης. Τα παιχνίδια της ψυχής, του μυαλού. Παρασύρεται. Χάνει τον έλεγχο. Δεν έχει όρια. What are you after, Garcia? The truth. Ο θάνατος είναι γλυκός για τη γυναίκα του. Ποιο είναι το επόμενο θύμα? Κλείστε μια θέση στην προβολή. Ο γλυκός θάνατος ξεκινά την Τρίτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ. Φυσικά στον Sky. Στη φάρμα των ανθρώπων. Με το Θανάση Λάλα. Φάρμα των ανθρώπων σε επανάληψη. Κάθε Τρίτη στις 11.30 το βράδυ. Μήπως υπάρχει καμιά θεσούλα για μένα? Σε παρακαλώ, ας τη θεσούλα. Τον ακούτε? Νομίζω ότι όλοι οι άντρες σε μένα θα ρηχτούν. Έλλη Φωτίου. Στέφανος Λινέος. Μιας πεντάρας νιάτα. Αυτός είναι βλαμμένος. Ο Στέφανος Λινέος θέλει τη γυναίκα του στο σπίτι. Τι εννοείς, πάλι να δουλέψεις, ε? Καλά, Γιώργο, μα που δεν θέλεις. Δεν θέλω. Η Έλλη Φωτίου συμφωνεί, αρκεί να υπάρχει σπίτι. Ελλείψη χρημάτων, βρίσκει δουλειά στο γραφείο του άντρα της και κινδυνεύει καθημερινά και από τον ερωτήλο διευθυντή και από τον οργισμένο σύζυγο. Τώρα ή για φόνο πάμε ή για 2.500. Εκεί είναι τα σόρμα και τα γόμορα. Μιας πεντάρας νιάτα. Με την Έλλη Φωτίου και τον Στέφανο Λινέο. Την Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Φυσικά στον Sky. Μια προσφορά από τη νέα οδοντόβουλτσα Dentrust. Dentrust. Η προστασία των ροφιών από όλες τις πλευρές.
τσιγάρο, βρείτε ένα καπνιστή. Mitsubishi, τα διαμάντια του κλιματισμού. Με τη χορηγία των κλιματιστικών Mitsubishi. Mitsubishi, τα διαμάντια του κλιματισμού. Για τους αναγνώστες της καθημερινής, η μουσική προσφορά δεν τελειώνει. Συνεχίζεται και το μήνα Ιούλιο, με δύο σπουδαία CD που δεν πρέπει να λείπουν από καμιά συλλογή. Το πρώτο περιλαμβάνει την Αΐντα του Giuseppe Verdi. Το άλλο CD αυτού του μήνα είναι το τέταρτο της σειράς «Χρυσή δισκοθήκη», μια σπάνια συλλογή ελληνικής μουσικής. Το CD που προσφέρει η καθημερινή τον Ιούλιο περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες του 1963 με τους Μυθικότσι, Κασατζίδη, Ζαμπέτα, Καλδάρα, Μενιδιάτη, Διονυσίου, Γαβαλά, Πολυπάνου, Γιώτα Λίδια, Ρία Κούρτη και άλλα μεγάλα ονόματα της εποχής. Μη χάσετε τη σειρά «Χρυσή δισκοθήκη» που προσφέρει η καθημερινή στους αναγνώστες της. Όταν βγαίνω μαζί του, πληρώνει εκείνη. Γιατί εκείνη δεν είναι η οποιαδήποτε, είναι η Silver Star Visa. Η κάρτα με το χαμηλότερο επιτόκιο, 28%. Silver Star Visa. Κάρτα προνόμιο. Ο χρόνος είναι χρήμα και η Silver Star Visa είναι η κάρτα προνόμιο. Σε πύρινο πλοίο η Αττική απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές σε Νέα Μάκρη και Κοροπή. Ανεστάλλει η απεργία των αυτεργατών σοβαρά προβλήματα και στα αεροδρόμια. Ριζικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα μελετά το Υπουργείο Παιδείας. Νέα πρόκληση του ΕΚΤΟ του Μονάρχη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην Ελλάδα. Και κύριοι, χαίρετε. Αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριότερων ειδήσεων. Θα δούμε λοιπόν τώρα όλα τα θέματα της ημέρας αναλυτικά. Συνεχίστηκαν και σήμερα τα μεγάλα προβλήματα στα λιμάνια από την απεργία των αυτεργατών, η οποία όμως λύγει σε περίπου μια ώρα από τώρα, μετά από την απόφαση της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας να αναστείλει τις κινητοποιήσεις. Πρόσω ολοταχώς για το Αιγαίο. Από τις 10 το βράδυ, οι ναυτεργάτες λύνουν τους κάβους και τα επιβατικά πλοία βάζουν πλώρη για τα νησιά. Την απόφαση πήρε το απόγευμα η διοίκηση της Παντελήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, που όμως μέσα του Γενικού Γραμματέα της προειδοποίησε. Μέσα στον Ιούλιο θα γίνουν οι απεργικές κινητοποιήσεις αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τα οποία. Είναι προφανώς τα ίδια με αυτά τα οποία. Εκεί μέσα παίζουν. Το πρωί τα πλοία της γραμμής Κρήτης Πειραιά απέπλευσαν από τα λιμάνια του Ηρακλείου, του Αγίου Νικολάου και του Ρεθύμνου. Οι ναυτικοί της Κρήτης μπροστά στον κίνδυνο να μηδενιστούν οι υποψήφοι των ειδικών μαθημάτων των γενικών εξετάσεων ανέστειλαν την απεργία τους και έτσι τα πλοία απέπλευσαν κανονικά. Το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να βουλιάξει από τα ξημερώματα, καθώς χιλιάδες αδιούχοι Αθηναίοι και τουρίστες θα συνοστιστούν για μια θέση στο πλοίο. Προτεραιότητα πάντως θα δοθεί σε αυτούς που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια με αυριανή ημερομηνία. Όσοι έχασαν το ταξίδι τους λόγω της απεργίας θα πρέπει να κυρώσουν τα εισιτήριά τους και να εκδώσουν νέα. Αν είναι ανάγκη να φύγει, θα περιμένει να λήξει η απεργία. Αν δεν είναι ανάγκη, το ανανεώνει για άλλη ημερομηνία το εισιτήριό του. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε πια. Κοντεύουμε να τελειώσουμε τα λεφτά. Τελικά θα πάμε και δεν θα έχουμε λεφτά. Προβλήματα αναμένεται να δημιουργηθούν και στη σειρά προτεραιότητας που θα δοθεί σε φορτηγά και αυτοκίνητα. Ήδη δεκάδες φορτηγά που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα προς τα νησιά βρίσκονται από την πρώτη μέρα της απεργίας, την Πέμπτη, ακινητοποιημένα στις αποβάθρες. Το θέμα είναι ότι τα βιώματα εδώ πέρα τα 4 μέρες θα τραβηχτούμε ακόμα, πόσο δεν ξέρουμε. Πάντως, τα όποια προβλήματα δημιουργηθούν, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας θα αντιμετωπίσει με έκτακτα δρομολόγια πλοίων. Στη 1:30 τα ξημερώματα απειλήθηκαν επεισόδια όταν το κουρασγερό πλοίο Olympic απέπλευσε από τον Πειραιά για τη Ρόδο. Έφυγε το καράβι μόνο με αξιωματικούς στο πλοίο και με τους μηχανικούς. Όλοι οι υπόλοιποι καμαρώτοι, το κατώτερο πλήρωμα έμεινε έξω. Έτσι, το κατώτερο πλήρωμα με πτήση της Ολυμπιακής προωθήθηκε στη Ρόδο, προκειμένου το πλοίο να συνεχίσει χωρίς πρόβλημα την κρουαζιέρα του. Πάμε τώρα στη Ρόδο, ας πούμε, να πάρουμε το βαπόρι. Κατά τα άλλα, η νύχτα κύλησε ήρεμα, ακόμη και με τραγούδια. Το ξημέρωμα βρήκε πολλούς τουρίστες στα παγκάκια του λιμανιού και αρκετούς αισιόδοξους Αθηναίους που κατέβηκαν στο λιμάνι με την ελπίδα ότι θα ταξιδέψουν. Μας είπαν ότι θα φύγει, αλλά τελικά δεν έχει φύγει ακόμα.
Η απεργία αυτή ολοκληρώνεται σε μία ώρα. Τα πλοία θα αρχίσουν να φεύγουν από το λιμάνι του Πειραιά. Αναμένεται, όπως ήδη ακούσατε, βέβαια, συνωστισμός και ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία όμως, μάλιστα ώρες απίστευτης ταλαιπωρίας, έζησαν σήμερα και χιλιάδες επιβάτες που σκόπευαν να ταξιδέψουν με την Ολυμπιακή Αεροπορία για τα νησιά του Αιγαίου και τα Επτάνησα. Οι πτήσεις τους παρουσίασαν αδικαιολόγητη καθυστέρηση, ενώ οι υπεύθυνοι της Ολυμπιακής όχι μόνο δεν βρήκαν λύσεις στα προβλήματα των επιβατών, αλλά αντιμετώπισαν εχθρικά ακόμα και τις τηλεοπτικές κάμερες. Ταλαιπωρία συνέχεια για χιλιάδες επιβάτες Ολυμπιακής που ταξίδευαν σήμερα για τα Επτάνησα και τα νησιά του Αιγαίου. Οι πτήσεις για Σύρο, Χίο, Πάρο, Κεφαλονιά και Κέρκυρα μέχρι και τις 5 το απόγευμα δεν είχαν πραγματοποιηθεί. Εδώ είμαστε από τις 12 η ώρα για Χίο και δεν έχουμε φύγει ακόμα. Και θα μας πούνε στις 4 πότε θα φύγουμε. Από τη 1 και 10 είμαστε εδώ πέρα ότι θα πάμε στη Σύρο. Και ταλαιπωρούμεθα με το μωρό. Ό,τι και να πούμε είναι χαμένα τα λόγια μας. Αγανακτισμένοι τουρίστες και Έλληνες επιβάτες προσπαθούσαν να βρουν άκρη από γραφείο σε γραφείο. Αυτό δεν είναι χάλι. Εδώ πέρα είναι ο πύργος Βαβέρ. Δεν καταλαβαίνω Χριστό εγώ μέσα. Τίποτα. Αύξηση εχθές η Ολυμπιακή, αλλά υποχρεώσεις ουδεμία η Ολυμπιακή. Μόνο δικαιώματα για να μας παίρνει τα λεφτά. Οι υπεύθυνοι της Ολυμπιακής Αεροπορίας όχι μόνο δεν βρήκαν λύση στα προβλήματα των επιβατών, αλλά αντιμετώπισαν εχθρικά και τις τηλεοπτικές κάμερες. Βγείτε, σας παρακαλώ. Βλέπετε τι διαβάμε. Προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Σε παρακαλώ πολύ. Μας είπαν ότι θα φεύγαμε στη 1 και 10. Είμαστε εδώ 2 ώρες και θα μας πούνε τώρα σε 1 ώρα τι θα γίνει μετά από 1 ώρα. Δηλαδή μέχρι τώρα οπωσδήποτε θα καθυστερήσουμε 3 ώρες. Μέχρι τώρα. Άγνωστο να καθυστερήσουμε και 4, 5 και 6 ώρες. Το πρόβλημα των καθυστερήσεων αναμένεται να γίνει πιο έντονο τις επόμενες ημέρες, καθώς οι επιβάτες με προορισμό τα νησιά θα αυξηθούν. Ενώ ο κρατικός αερομεταφορέας δεν έχει κάνει την απαραίτητη προετοιμασία για να εξυπηρετήσει τους χιλιάδες εκδρομείς που μετακινούνται με αεροπλάνα. Περίσσεψε λοιπόν και σήμερα η ταλαιπωρία στο αεροδρόμιο. Εμείς στη συνέχεια του δελτίου μας θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για τα προβλήματα που δημιουργούνται με τις καθυστερήσεις των πτήσεων με τον πρόεδρο της ΟΣΠΑ, τον κύριο Μιχάλη Πέρο, αλλά και τον κύριο Βασίλη Αλευζόπουλο, τον πρόεδρο της ΟΣΥΠΑ, των εργαζομένων δηλαδή στην υπηρεσία της πολιτικής αεροπορίας. Και πάμε τώρα στους γάμους του γιου του Τέος Βασιλιά. 24 ώρες μετά την φαντασμαγορική φιέστα των γάμων του Παύλου, ο Κωνσταντίνος Γλίξμπουργκ προκάλεσε σήμερα απροκάλυπτα το λαό και το πολίτευμα. Ο έκπτωτος μονάρχης δήλωσε ότι θα επιστρέψει στην Ελλάδα, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των κομμάτων. Προκλητικός κατά του ελληνικού λαού και του πολιτεύματος εμφανίστηκε ο έκπτωτος μονάρχης Κωνσταντίνος Γλίξμπουργκ την επομένη του κακόγουστου και φθηνής χολιγουντιανής έμπνευσης γάμου του γιου του Παύλου με τη Μαρή Σαντάν Μίλλερ, χωρίς να κρύψει το διακαή του πόθο. Να γυρίσει δηλαδή στην Ελλάδα. Είσαστε όλοι στην καρδιά μας, σε εμάς τους δύο και στα παιδιά. Και καλή πατρίδα και θα βρεθούμε μια μέρα κάτω. Γεια σας. Μάλιστα, όταν τον ρώτησαν αν θα γυρίσει ως απλός πολίτης ή μονάρχης, απάντησε ότι αυτό θα το κρίνει ο ελληνικός λαός. Πάντως, για να μετριάσει τις εντυπώσεις, δήλωσε ότι σέβεται το Σύνταγμα. Βέβαια, ως Έλληνες, τον οποίο το κομματεχειρίστηκε η κυβέρνηση. Ο τέος μονάρχης δεξιώθηκε σήμερα τους λίγους οπαδούς που παραβρέθηκαν στο γάμο του γιού του. Από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, παρόν ήταν μόνο ο Γιώργος Τζιζικώστας και ορισμένοι πολιτευτές. Αν είχανε, να μην πω καμιά λέξη τώρα, ανδρισμό, ορισμένοι, οι οποίοι εκμεταλλεύονται το φιλοβασιλικό πληθυσμό της Ελλάδος για να παίρνουν ψήφους και δεν είχαν το θάρρος να έρθουν σήμερα εδώ και χτες. Η παρουσία και η δραστηριότητα των 10 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας έχει σύμφωνα με πληροφορίες προβληματίσει έντονα τον Μιλτιάδη Εύερτ και δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες να τους καλέσει για εξηγήσεις. Πάντως, ο Άκης Χατζόπουλος από τη Θεσσαλονίκη επετέθη εκ νέου στη Νέα Δημοκρατία για τη συμμετοχή και τη στάση των βουλευτών της στη Σαπουνόπερα του Λονδίνου, ενώ ο Βασίλης Μαγκίνας, που χθες κάλυψε τους βουλευτές, απέφυγε να δώσει συνέχεια. Ο Ανδρέας Πανδρέου παλαιότερα μίλησε για επιορκία όταν κάποιος που ορκίστηκε να υπηρετήσει βάσει του συντάγματος το δημοκρατικό πολίτευμα που δεν αλλάζει εκφράζει με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο την επιθυμία ή την αν θέλετε συμπάθεια προς ένα άλλο πολιτιακό σύστημα, τότε από εκεί και πέρα τι γίνεται. Κινδυνεύει να θεωρηθεί χαμελέον. Έντονη ήταν και η αντίδραση των κομμάτων της αριστεράς. Θεωρούμε πρόκληση τις ενέργειες εκείνων που με οποιοδήποτε τρόπο προπαγανδίζουν υπέρ της Βασιλείας που βαρύνεται με πολλά και μεγάλα εγκλήματα. Οι προκλήσεις τις οποίες κατά καιρούς επιχειρεί ο Γλίξμπουργκ, το μόνο που καταφέρνουν είναι να κάνουν τον ίδιο καταγέλαστο.
Αλλάζουμε κλίμα και πάμε σε μια υπόθεση που αποκαλύφθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αναμένεται να έχει πλούσια συνέχεια. Ποινική δίωξη λοιπόν για παράνομη οπλοκατοχή, σύσταση και συμμορία άσκησε σήμερα ο εισαγγελέας κατά του Γρηγόρη Στεφανάτου και τη Ζωή Πολυχρονοπούλου, οι οποίοι συνελήφθησαν χθες για την υπόθεση του Ινστιτούτου της Ομοιοπαθητικής. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο εγκέφαλος του κυκλώματος, ο γιατρός Σπύρος Διαμαντίδης, έχει διαφύγει στο εξωτερικό. Κέντρο παραθρησκευτικής οργάνωσης με στόχο την οικονομική αφέμαξη αλλά και τη σεξουαλική εκμετάλλευση εκτιμά η αστυνομία ότι βρίσκεται πίσω από τον γιατρό Σπύρο Διαμαντίδη. Είναι μια φοβερή πλεκτάνη για κάποιους οι οποίοι στηρίζονται σε ένα στιγνό ανταγωνισμό πιστεύοντας ότι αν ο Διαμαντίδης εξαφανιστεί θα έχουν πελατεία. Δεδομένου ότι όλα τα όπλα που βρέθηκαν στο διαμέρισμά μου και στο χώρο μας είναι νόμιμα, είναι κυνηγετικές καραμπίνες με άδειες και έχουμε και άδειες κυνηγιού. Οι διοκτικές αρχές εκτιμούν ότι η οργάνωση που απαριθμεί περισσότερα από 40 μέλη είχε απλώσει τα πλοκάμια της σε όλη την Ελλάδα. Χθες το μεσημέρι, άνδρες ασφάλειας συνέλαβαν τη γιατρό Ζωή Πολυχρονοπούλου που εργαζόταν και αυτή στο κέντρο ομοιοπαθητικής. Σε έρευνα που έγινε στο διαμέρισμά της, βρέθηκαν ένα αεροβόλο πιστόλι, μαχαίρια, 16 σακουλάκια με λευκή σκόνη άγνωστη σύνθεση και πορτρέτα Ινδού γκουρού. Ο καθηγητής, ο κ. Διαμαντίδης, είναι ένα διαμάντη της επιστήμης και εγώ και οι συνάδελφοί μου είμαστε αφιερωμένοι στο επιστημονικό έργο μας, το οποίο αποσκοπεί στη βοήθεια του ανθρώπου. Όλα τα υπόλοιπα είναι μια στημένη ιστορία. Έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη ότι η αλήθεια θα φανεί. Η Πολυχρονοπούλου είχε νοικιάσει το διαμέρισμα στην Ηλιούπολη πριν από περίπου ένα χρόνο. Έμενε εδώ μαζί με μια γυναίκα με το όνομα Φραντζέσκα και έναν ακόμη γιατρό της ομοιοπαθητικής. Τίποτα δεν είχαμε παρατηρήσει γιατί δεν βλέπαμε. Την ημέρα κοιμόντουσαν ή λείπανε, το βράδυ βγαίνανε εξωτερικό και πιάνανε σε δουλειές και τέτοια δεν είχαμε. Οι δύο ήταν γιατροί και η μία μου είπε ότι ήταν καθηγήτρια Ιταλικής Φιλολογίας. Την ίδια ώρα στο κοινόβιο που διατηρούσε ο Διαμαντίδης στο Πορτοχέλη, συνελήφθηκε ο φοιτητής της ιατρικής Γρηγόρης Στεφανάκος, που θεωρείται βασικός τέλεχος της οργάνωσης. Στο διαμέρισμά του στο Χολαργό βρέθηκαν οι διασκευάσματα ομοιοπαθητικής. Είναι μια πλεκτάνη πολύ καλά στημένη και πολύ καλά πληρωμένη, της οποίας τόσο το μηχανισμό όσο και τους υπαίτιους τους γνωρίζουμε και οι οποίοι πολύ σύντομα θα λάβουν τη θέση μας εδώ. Δεν είχαν παρατηρήσει τίποτα από τις κινήσεις εδώ στο σπίτι. Θα ήταν δύσκολο βέβαια να κάνει κάτι τέτοιο εδώ, διότι είναι οικογενειακό το χτίριο, μένουν πάνω οι αδερφές μου, οπότε θα είναι δύσκολο να κινηθεί ύποπτα, τουλάχιστον σε αυτό το χώρο. Σε βάρος των συλληφθέντων, ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημελήματος για παράνομη οπλοκατοχή, σύσταση και συμμορία, ενώ η Ζωή Πολυχρονοπούλου βαρύνεται ακόμη με τις κατηγορίες της ψευδούς κατάθεσης και υφαρπαγής ψευδούς βεβαίωσης. Την Τρίτη αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν, ενώ αύριο το πρωί θα απολογηθούν τα 7 άτομα που συνελήφθησαν την προηγούμενη Πέμπτη στο κέντρο ομοιοπαθητικής στην Ηλιούπολη. Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά, σήμερα φύσαγε κιόλας, οι εμπριστές λοιπόν δεν έχασαν την ευκαιρία. Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα πυρκαγιά στο σκουπιδότοπο του Κοροπίου. Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνουν οι ισχυρότατοι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, ενώ η φωτιά έχει επεκταθεί και σε παρακείμενη θαυμνώδη έκταση. Εν τω μεταξύ, κατασβέστηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει νωρίς το απόγευμα στον τύμβο του Μαραθώνα. Στην κατάσβεση έλαβαν μέρος 14 πυροσβεστικά οχήματα και 4 αεροσκάφη. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στη θέση τύμβος μεταξύ του Μαραθώνα και της Νέας Μάκρης. Πολύ γρήγορα πήρε διαστάσεις και απείλησε κατοικημένες περιοχές και το κέντρο υγείας της περιοχής. Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας όμως και των πυροσβεστικών αεροσκαφών, η πυρκαγιά περιορίστηκε στους πρόποδες του λόφου. Από την πυρκαγιά αποτεφρώθηκαν περίπου 2 στρέμματα θαμνώδους έκτασης. Κάνω μια έκκληση στους πολίτες και παρακαλώ ιδιαίτερα να αποφύγουν τις αμέλειες, να προσέξουν περισσότερο φέτος. Είναι πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με την περιοχή του Κοροπίου. Εκεί βρίσκεται η συνάδελφος Ήρο Καριοφίλη. Ήρο, καλησπέρα. Τι γίνεται, σε ποια κατάσταση είναι η φωτιά αυτή την ώρα, είναι σε εξέλιξη ή σε ύφεση? Καλησπέρα κυρίε και κύριοι, καλησπέρα Νίκο Βαγγελάτο. Ευτυχώς τα νέα βεβαίως είναι ευχάριστα. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε πριν από περίπου μισή ώρα. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, βρίσκονται ακόμη εδώ πίσω μου τα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία θα παραμείνουν καθώς ο άνεμος που φυσά μπορεί να φέρει δυσάρεστα αποτελέσματα. Όπως ανέφερε και εσύ, Νίκο Βαγγελάτο, βεβαίως το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά και δυστυχώς έχουν αρχίσει και οι πυρκαγιές που έχουμε συνηθίσει κάθε χρόνο να βλέπουμε και που κοντεύουν πραγματικά να φανίσουν το λιγοστό πράσινο που έχει μείνει στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Δίπλα μου βρίσκεται τόσο ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ο υποστράτηγος Νικόλος Αλεβιζάκης, όσο και ο δήμαρχος της περιοχής των Καλυβίων, ο κύριος Πέτρος Φιλίππου. Να δώσουμε πρώτα το λόγο στον κύριο Αλεβιζάκη. Κύριε Αλεβιζάκη, η πυρκαγιά, από όσο μας ανέφεραν και από προηγούμενα οι πυροσβέστες, ξεκίνησε από τον δρόμο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να έχουμε κάποιο οργανωμένο σχέδιο, ίσως πρόκειται για εμπρισμό?
Δεν μπορούμε με βεβαιότητα να το πούμε αυτό το πράγμα, γιατί οι πληροφορίες μας λένε ότι δεν ήταν κάτι το συγκεκριμένο. Απλώς έχουμε την πληροφορία και είναι σίγουρο αυτό ότι ξεκίνησε από το δρόμο. Μάλιστα. Σήμερα είχαμε δύο πυρκαγιές ταυτόχρονα, η πρώτη στη Νέα Μάκρη και η δεύτερη εδώ, μεταξύ Κοροπίου και Καλυβίων. Η πυροσβεστική υπηρεσία είναι έτοιμη για το καλοκαίρι να αντιμετωπίζει τέτοια περιστατικά? Κοιτάξτε, όπως είδατε και εδώ και διαπιστώσατε τόσο εδώ όσο και στη Νέα Μάκρη, αρκετές δυνάμεις σε πυροσβεστικά οχήματα και άνδρες πλαισίωσαν τις δύο πυρκαγιές. Πιστεύουμε ότι προσπαθούμε για το καλύτερο. Κυρία Λεβιζάκη, ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω. Καλησπέρα καταρχήν. Καλησπέρα σας. Ήθελα να σας ρωτήσω για συνολικά το συντονισμό του έργου της κατάσβεσης. Είναι ίσως η αχίλιος πτέρνα, όπως είχαμε δει σε προηγούμενα χρόνια, της μεγάλης προσπάθειας που κάνετε κι εσείς και άλλες υπηρεσίες για να γλιτώσουν κάποια από τα δάση μας. Φέτος υπάρχει κάτι καλύτερο, κάποια βελτίωση ώστε ο συντονισμός να είναι σωστότερος και εσείς και η δουλειά που κάνετε πιο αποτελεσματική? Κύριε Βαγγελάτο, όπως ξέρετε, την ευθύνη και το σχεδιασμό της καταστολής τον έχει η Γενική Διεύθυνση Δασών, το Υπουργείο Γεωργίας. Το πυροσβεστικό σώμα έρχεται αρρωγός στις κατασβέσεις των πυρκαγιών δασών και πιστεύουμε ότι βοηθάμε τα μέγιστα κι εμείς, πέραν των άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στις αστικές περιοχές. Θέλω να πιστεύω ότι η συνεργασία με την δασική υπηρεσία πρέπει να είναι στην μορφή της εκείνη για το καλό της εθνικής οικονομίας, του κοινωνικού συνόλου. Σας βλέπω διστακτικό και το ρωτώ, γιατί ξέρω, δεν γνωρίζω αν είναι και δική σας άποψη, ναι, ότι υπάρχουν αρκετοί αξιωματικοί στην πυροσβεστική, οι οποίοι θεωρούν ότι το μοντέλο το οποίο σήμερα ισχύει δεν είναι τόσο αποτελεσματικό. Λένε δηλαδή ότι ίσως αν η πυροσβεστική με τους έμπειρους άντρες που είναι συνεχώς ετοιμοπόλεμοι είχε τον έλεγχο και στις δασικές περιοχές, ίσως τα πράγματα να ήταν καλύτερα. Συμφωνείτε εσείς με αυτή την άποψη? Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Βαγγελάτο, δεν είμαι εγώ εκείνος που θα. Εμείς έχουμε βέβαια τις προτάσεις μας. Βέβαια, σε κάποια στιγμή, άμα ερωτηθούμε, θα τις. Αυτό που είπα εγώ πριν περιλαμβάνεται στις προτάσεις σας. Ποιο πράγμα? Ότι δηλαδή θα ήταν καλύτερο να έχετε εσείς το συντονισμό και την ευθύνη για τις κατασβέσεις των πυρκαγιών και στα δάση. Αυτό δεν μπορώ εγώ με τα βεβαιότητα να το πω. Υπάρχουν πάνω από μένα. Όχι, εγώ ρωτώ ότι είστε αρχηγός του πυροσβεστικού σώματος. Έχετε μια τεράστια. Το πυροσβεστικό σώμα, ναι, κατά κανόνα, ναι, είναι για τις αστικές πυρκαγιές. Ναι. Βοηθά επικουρικά μαζί με την άλλη υπηρεσία της καταστολής, την δασική υπηρεσία, για την καταστολή των πυρκαγιών δασών. Τώρα, από εκεί και μετά, αν πρέπει να υπάρξει ένας ενιαίος φορέας, αυτό το πράγμα δεν είμαι εγώ σε θέση να το αποφασίσω. Μάλιστα. Και να το. Εσείς ως πολίτης, πώς κρίνετε το έργο της δασικής υπηρεσίας? Πιστεύετε, κυρία Λεβιζάκη, ότι θα πρέπει το επίπεδό της να γίνει λίγο πιο υψηλό? Ας το κρίνουν κάποιοι άλλοι αυτό, κύριε Βαγγελάτο, ας μην το κρίνω εγώ. Νομίζω ότι η απάντησή σας τα λέει ώρα. Γιατί? Θα ήθελα, Ιρώ, με τη δική σου τη βοήθεια να πάμε και στον κύριο, ναι, Φιλίππου. Να πάμε λίγο στον κύριο Φιλίππου, στον δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, είναι η τέταρτη πυρκαγιά που ξεσπά μέσα σε ένα μήνα στην περιοχή σας. Πιστεύετε ότι πρόκειται για οργανωμένο σχέδιο? Για τη συγκεκριμένη, τη σημερινή, πιστεύω ότι πρέπει να είναι μάλλον ατύχημα, διότι έπιασε δίπλα από το δρόμο. Σε δύο σημεία, τώρα δεν είμαι και εγώ ειδικός να πω, βέβαια κάει και μια σημαντική έκταση γύρω στα 200-300 στρέμματα. Ατύχημα σε δύο σημεία είναι λίγο παράξενο. Ναι, ναι, ναι. Σε δύο σημεία και μάλιστα την απέναντι μεριά του δρόμου και στο ένα πήδησε λόγω του αέρα. Και έκαψε μια σημαντική έτσι δαστηγιστική έκταση εδώ πέρα. Βέβαια, είμαι υποχρεωμένος να πω τουλάχιστον για σήμερα ότι υπήρξε άμεση επέμβαση και των δυνάμεων του Ασαρχείου και τη πυροσβεστική και των αεροσκαφών και την προλάβαμε γιατί θα έφτανε μέχρι κάτω στο Λαγονής. Υπάρχει έτσι μια μικρή οροσειρά που συνεχίζει και φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Και έτσι σήμερα προλάβαμε να μην γίνει μεγάλη ζημιά. Βέβαια, όπως είπε εδώ και η Ρο, είναι η τέταρτη φωτιά στην περιοχή μας που πιάνει τούτη χρονιά. Τουλάχιστον για τη μία στο Λαγονής καταγγείλαμε επίσημα ότι πρόκειται για εμπρησμό, ακριβώς γιατί αφορά μία έκταση που επίδοξοι καταπατές προσπαθούν να την φάνε και να την οικοπεδοποιήσουν. Σημαίνει δηλαδή, κύριε Δήμαρχε, ότι είναι και συγκεκριμένα τα πρόσωπα που έχουν συμφέροντα.
Ναι, αλλά όταν δεν έχει στοιχεία, δυστυχώς δεν μπορείς να μιλήσεις. Αυτό που επίσης ήθελα να πω είναι και να απευθύνουμε μια έκκληση προς τον κόσμο. Ναι. Στο θέμα της απροσεξίας. Ειδικά στις περιοχές μας, στις παραθαλάσσιες περιοχές, τώρα τους καλοκαιρινούς μήνες που έρχονται οι παραθεριστές, καίνε χωρίς να σκεφτούν τα ξερά οτιδήποτε άλλα σκουπίδια έχουν. Και αυτή είναι η αιτία της πιο πολλές φορές επίσης για πυρκαγιά. Θέλω να απευθύνουμε μια έκκληση στον κόσμο να προσέχει. Έχουμε στην περιοχή μας παραδείγματα, όπως είπαμε, για συγκεκριμένους εμπρισμούς, αλλά έχουμε και πάρα πολλά που είναι αποτυχήματα. Πρέπει ο κόσμος, το κοινό, να προσέχει αν θέλουμε να διατηρήσουμε την περιοχή μας πράσινη, γιατί δυστυχώς σε λίγο καιρό τα πεύκα τα βλέπουμε μόνο από προσπέκτες όπως πηγαίνουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι αυτό να μείνει έτσι και να το λέμε και να γελάμε. Αν και τόσες πολλές φωτιές, μάλλον για το αντίθετο, δουλεύουν. Ιρώ, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα και τους δύο καλεσμένους σας. Καλό βράδυ. Και επιστρέφουμε εδώ για ένα θέμα συγκλονιστικό, συνηθισμένο αλλά πάντα συγκλονιστικό. Νεκρός βρέθηκε το μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από υπερβολική δόση ηρωίνης μέσα σε ένα ερυπωμένο σπίτι, στο Μεταξουργείο, ένας νεαρός άντρας αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων. Την ώρα που η σωρός του άτυχου νέου μεταφερόταν στο νοκροτομείο, οι φίλοι του προσπαθούσαν να συνεφέρουν έναν ακόμη νέο, ο οποίος υπό την επίρρεια της φωνικής σκόνης κοιτόταν στα χαλάσματα του ίδιου μισογκρεμισμένου σπιτιού. Η κάμερα του Sky κατέγραψε συγκλονιστικές λεπτομέρειες. Κολονού 18 στο Μεταξουργείο. Ο 28χρονος Φώτης, όπως τον ήξεραν οι φίλοι του, έφυγε για ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή στον ψεύτικο κόσμο των παρεστησιών. Ο Φώτης ήτανε. Ο Φώτης ήταν. Όχι, ρε παιδιά. Οι φίλοι του δεν μπορούσαν να πιστέψουν τι είχε συμβεί. Στον αέρα της περιοχής ήταν έντονη η μυρωδιά του θανάτου. Δίπλα στο τοξικομανείς, οι κάτοικοι του Μεταξουργείου, απλοί θεατές. Ανήμποροι να αντιδράσουν στη λέλαπα των ναρκωτικών που μαστίζει το κέντρο της Αθήνας. Μπορούμε να ζούμε κάθε μέρα μέσα στην πρέζα. Τα παιδιά μας απάνω δεν μπορούν να κατέβουν. Συνέχεια, μιλάμε για 50-50 άτομα εδώ γύρω-γύρω. Λίγα μέτρα πιο πέρα, σκελετωμένες φιγούρες άρχισαν να ξεπροβάλλουν μέσα από τα χαλάσματα. Βρισκόμαστε σε ένα χώρο το οποίο είναι καθαρά χώρο τοξικομανών. Σε αυτό εδώ πέρα το χώρο. Δεν είναι ότι απλώς γίνεται χρήση δηλαδή, τοξικών ουσιών από τους ανθρώπους. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κοιμάτωσαν, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι κοιμούνται σε αυτή την κατάσταση. Έχουν πεθάνει 5 άτομα και πρώτα-πρώτα πεθάνανε 5 άτομα γιατί είναι και ο χώρος των τοξικομάνων είναι έτσι. Εδώ δηλαδή ήταν ο άνθρωπος, ήταν 5 άτομα εδώ πέρα, πέθανε, είχε πεθάνει και κανένας δεν διαβέρθηκε να τουλάχιστον να τηλεφωνήσει το 166. Η τραγική επιβεβαίωση έρχεται λίγο αργότερα. Μέσα στα ερείπια του σπιτιού, η Μιλιπόθυμος βρίσκεται ένας ακόμη από την παρέα, την ώρα που χάνεται στον εφιάλτη του λευκού θανάτου. Τι έχει, τι έχει. Στο στόμα του καρφωμένη η σύριγγα. Είσαι εντάξει, είσαι καλά. Φύγετε ρε παιδιά. Είσαι καλά. Πάντως οι περισσότεροι δείχνουν εξοικειωμένοι με την ιδέα ότι για αυτούς ίσως να μην υπάρχει αύριο. Κάνω χρήση ναρκωτικών εδώ και μια δεκαετία σποραδικά, δηλαδή όχι συνέχεια. Οι πιο πολλοί φίλοι μου είναι στη φυλακή, έχουν πεθάνει ή έχουν χαθεί. Για αυτούς ο θάνατος έρχεται δεύτερος. Φοβάμαι το θάνατο, όχι σαν θάνατο, φοβάμαι το χάσιμο της ψυχής μου. Την ίδια ώρα η σωρός του άτυχου νέου που άφησε την τελευταία του πνοή μέσα στα χαλάσματα μεταφέρονταν στο νεκροτομείο. Με δάκρυα στα μάτια, οι τοξικομανείς του Μεταξουργείου αποχαιρέτησαν το φίλο τους. Σήμερα ήταν ο Φώτης. Συγκλονιστικές πραγματικά, κυρίες και κύριοι, στιγμές που κατέγραψε η κάμερα. Αλλάζουμε θέμα. Ριζικές αλλαγές στον χώρο της παιδείας μελετά ο Υπουργός Γιώργος Παπανδρέου. Μεταξύ αυτών προβλέπεται η περιστολή της δωρεάν παιδείας, η ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και η αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στα ανώτατα και τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θεαματικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα μελετά ο Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου μετά τις εισηγήσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμών του ΟΣΑ. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης με την έκθεσή του προτείνει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, την κατάργηση της επετηρίδας των εκπαιδευτικών, την καταβολή διδάκτρων από φοιτητές που δεν κρίθηκαν επιτυχώς στο τέλος του δεύτερου έτους σπουδών και την αλλαγή στο σύστημα των γενικών εξετάσεων. Έντονα αντέδρασαν στις προτάσεις αυτές φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας. Το να κομίζουν γλάφκα εις Αθήνας ο ΣΑ ή οποιοδήποτε άλλοι, το θεωρώ μάλλον κάτι το οποίο είναι ένα τραγικό σημείο των καιρών. Είναι τελείως φανερό ότι οι Έλληνες εκπαιδευτικοί δεν περιμένουν από Εγγλέζους, Ιρλανδούς και άλλους να μας πούν πώς ακριβώς πρέπει να πάει η ελληνική παιδεία. Δεν νομίζω ότι ο ΣΑ μπορεί να μας υποδείξει το σύστημα με το οποίο θα γίνονται οι εξετάσεις. Είναι δική μας υπόθεση. Ωστόσο, την αλλαγή του συστήματος των γενικών εξετάσεων έχει ήδη προαναγγείλει και ο Υπουργός Παιδείας. Θα αναφερθεί και στις γενικότερες αλλαγές τις οποίες θα κάνουμε και θα σας
δημοσιοποιήσουμε πολύ σύντομα. Εννοούμε μέσα στον Ιούλιο. Μέσα στον Ιούλιο, ναι. Πάντως, οποιαδήποτε αλλαγή στο εξεταστικό σύστημα θα ισχύσει μετά από 2 τουλάχιστον χρόνια. Σαφή προειδοποίηση προς την ομάδα των τεσσάρων να μην θέσουν θέμα διαδοχής του Ανδρέα Παπανδρέου στην επικείμενη συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ απίφθινε σήμερα ο Άκης Τσοχατζόπουλος. Εχμηρός όμως εμφανίστηκε και ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος έβαλε κατά των τεσσάρων, έβαλε μάλλον κατά όλων και κατά των νομιμοφρόνων αλλά και κατά των τεσσάρων. Η αντιπαράθεση στους κόλπους του κυβερνώντος κόμματος καλά κρατεί, ενώ λίγες μόνο ημέρες απομένουν από την κρίσιμη συνδιάσκεψη, η οποία θα αρχίσει με ομιλία του Πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου. Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Άκης Τσοχατζόπουλος, μιλώντας σε νομαρχιακή συνδιάσκεψη στη Θεσσαλονίκη, άφησε σαφείς αιχμές κατά της ομάδας των τεσσάρων, προειδοποιώντας τους ουσιαστικά να μην θέσουν θέμα διαδοχής. Στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει πρόβλημα ηγεσίας. Κάθε άλλη ενασχόληση και ανεπίκαιρη και ψευδοπρόβλημα. Αλλά συγχρόνως υπονομεύει την αποτελεσματικότητα της προσπάθειας στην οποία καταβάλουμε όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να συζητηθεί στη συνδιάσκεψη αυτό το θέμα. Νομίζω πως στη συνδιάσκεψη συζητούμε το παρόν και το μέλλον, τη φυσιογνωμία και την πορεία του ΠΑΣΟΚ. Όσον αφορά τη δήλωση του κ. Σιμίτη, εκτιμώ πως ανάλογες δηλώσεις έχουν κάνει και άλλα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε άλλες χρονικές στιγμές. Κατά ομάδων αλλά και κατά προσώπων έβαλε από τη Θεσσαλονίκη ο βουλευτής κ. Χάρης Καστανίδης. Μίλησε για απελπιστική μοναξιά και τόνισε ότι δεν περιμένει τίποτα από τη συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ. Όσοι μιλούν στο όνομα της κομματικής νομιμότητας ενδιαφέρονται μόνο να αναπαράξουν το καθεστώς της εσωκομματικής εξουσίας, ώστε στα πλαίσια μιας λυσαλέας διαπραγμάτευσης να το χειριστούν και στο μέλλον. Άλλοι την έσεξ αυτών που ομιλούν στο όνομα του εξυγχρονισμού έχουν καταφέρει να το καταρακώσουν το περιεχόμενό του. Θέμα διαδοχής του Ανδρέα Παπανδρέου τέθηκε από πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο στα πλαίσια της νομαρχιακής συνδιάσκεψης που έγινε με την παρουσία του μέλους του εκτελεστικού γραφείου του ΠΑΣΟΚ Μιλτιάδη Παπαϊωάννου. Ο Ανδρέας Παπανδρέου να προσδιορίσει τους όρους της διαδοχής όποτε και όταν τεθεί. Και μάλιστα όσο το δυνατόν συντομότερα. Το ΠΑΣΟΚ δεν αρμόζει ούτε η διαδοχολογία ούτε ο πόλεμος χαρακομμάτων. Από αύριο και για 3 μήνες τίθεται σε εφαρμογή το κλιμακωτό ωράριο. Παράλληλα, θα απαγορεύεται η τροφοδοσία στα σούπερ μάρκετ, τα οποία βρίσκονται μέσα στο δακτύλιο, από τις 7.30 ως τις 10.30 το πρωί και από τις 4 ως τις 6 το απόγευμα. Οι έμποροι εμφανίζονται ικανοποιημένοι, ενώ για τους παραγωγούς.